Γεια σας κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε λοιπόν, αρχείων πολιτισμού η εκπομπή. Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο, Γιάννης Χατζηγιάννης στον ήχο, Παναγιώτης Μπανταλάκης στην εικόνα. Μια εκπομπή που σήμερα έχει σκοπό να σας ταξιδέψει όχι μόνο σε ένα από τα κορυφαία και ιστορικότερα νησιά του Αιγαίου μας, της θάλασσάς μας, της γαλάζιας πατρίδας της δικιάς μας καρδιάς, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και το δικό μας πνευμόνι, αλλά και σε μια πρωτοπόλη αυτής της νήσου. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν, πριν μπούμε στα πολύ βαθιά νερά, γιατί η Λέσβος έχει βαθιά νερά, παλαιολιθική κατοίκηση και βάλε, ότι είναι μια εκπομπή που σας προσφέρει ο Νίκος Αρόγλου με τις χειροποίητες πίτες του, αυτές ξέρετε με το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, οι οποίες μπαίνουν κατευθείαν στο χρηματοκιβώτιό σας, γιατί κάποτε θα κοστίζουν ως κοσμήματα. Τόσο έχει πάει το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σήμερα. Επίσης η καταπληκτική Ελένη, η Μακεδόνισσα και πολίτισσα με το ζαχαροπλαστείο της Ελένη στην Αγία Βαρβάρα, με αυτή την καταπληκτική σοκολατόπιτα που δεν παχαίνει αλλά ομορφαίνει. Και φυσικά, και όχι μόνο αυτό δηλαδή, αλλά αυτό είναι το σπεσιαλιτέ της. Δηλαδή, ό,τι φάτε από εκεί πέρα, από το εργαστήριό της, μέσα από τα χεράκια της, είναι μούρλια. Και φυσικά το καφέ Μυστήλη στην οδό Αδριανού επάνω, που πίνετε το καφεδάκι σας και κοιτάτε από μία την Ακρόπολη, από την άλλη το ναό του Ηφαίστου, μπροστά εκεί σε αυτό το υπέροχο, το αρχαιότερο, το πιο ακριβό οικόπεδο των αρχαίων Αθηνών, αυτή η περιοχή, στην Ποικίλη, στο Α κλπ. Από το πρωί ανοιχτά, εκεί πέρα εμείς είμαστε κάθε Δευτέρα από τις 5 ώρα και πίνουμε το καφεδάκι μας και τα λέμε. Και αυτά με τους χορηγούς μας και τους ανθρώπους που μας στηρίζουν και βάζουν πλάτη για να υπάρχει αυτή εδώ η εκπομπή. Εμείς όμως τώρα θα κάνουμε μια τεράστια βουτιά από εδώ που είμαστε. Να πούμε ότι την εκπομπή μας την αναμεταδίδει και το Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία και η Deutsche Welle στη Γερμανία και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και κάνουμε λοιπόν τη βουτιά μας από το Σαρονικό που βρισκόμαστε για να βγούμε τσουπ στη Λέσβο. Και τι θα δούμε εκεί, θα μας το πει τώρα καλύτερα από εμένα ένας ακριβώς φίλος από την Λέσβο, ένας άνθρωπος που ερευνάει συνέχεια και έχει το μικρόβιο, γιατί άμα δεν έχεις μικρόβιο όλα τα άλλα, άμα δεν σε τρώει μέσα σου και όλα τα άλλα είναι επιδερμικά, στο καλύτερα ρε φίλε, κάνε κάτι άλλο. Έχεις το μικρόβιο, όμως όλα τελειώσαν. Έχει το μικρόβιο λοιπόν του να μάθει για την πατρίδα του όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα. Ο Νίκος ο Μαμούδης. Γεια σου Νίκο μου. Καλησπέρα σας, τι κάνετε. Τα λέμε στο νησί, τα λέμε τώρα και από εδώ πέρα. Γιατί πολλές φορές το έχουμε συζητήσει, αλλά είπαμε πρέπει να την κάνουμε αυτή την εκπομπή, ρε παιδί μου, να κάνουμε μια σούμα όλων αυτών που έχουμε πει. Πρέπει. Και να δώσουμε στην άντισα μια εκπομπή έτσι για να όποιος θέλει και όποτε θέλει και ένα σχολείο, ένα δάσκαλο θέλει να θέλει να πει στα παιδιά να έχει συγκεντρωμένο, ας πούμε. Στην αρχαία άντισα. Στην αρχαία άντισα. Στην αρχαία άντισα. Υπάρχει. Λόγους που επειδή υπάρχει και χωριό σήμερα που σωστά, λέγεται Άντισσα, έτσι γι' αυτό το λες. Ναι. Τέλος πάντων στην αρχή Άντισσα. Η Λέσβος με τις ανασκαφές τώρα του Πανεπιστημίου της Κρήτης από την κυρία Γαλανάκη μας έχει εκπλήξει και έχει δώσει κατοίκηση 800.000 χρόνων, ίσως και παλαιότερη. Είναι έτσι για δεν είναι. Είναι αληθές αυτό και ίσως να δούμε και άλλα πράγματα από την κυρία Γαλανίδου. Ναι. Και βέβαια εκείνη την εποχή ήταν ενωμένη με τη στεριά της Μικρασίας κλπ. Οπότε δεν ήταν νησί, αλλά σε κάθε περίπτωση το χωράφι της, η έκτασή της, η γη της κατοικείτο τουλάχιστον περίπου 1.000.000 χρόνια πριν από σήμερα. Και έχουν βρεθεί εργαλεία εκείνης εποχής. Δεν ήταν απλώς απολυθώματα κάποιων ζώων ή κάποια άλλα. Όχι, γιατί εργαλεία, ανθρώπινα εργαλεία, ακριβώς όπως το λέτε. Γιατί μας έχει εκπλήξει βέβαια πάλι με το απολυθωμένο δάσος της, με τα 25 εκατομμυρίων χρόνων αυτά τα. Αυτά είναι απολυθώματα ζώων κλπ. Κλπ. Εκείνη την εποχή. Τώρα πάμε σε κατοίκηση ανθρώπινη και μπαίνει και το οικόπεδο της Λέσβου λοιπόν στον μεγάλο χάρτη, στη μεγάλη χωρία των ελαχίστων περιοχών του πλανήτη Γη που έχουν κατοίκηση 1.000.000 χρόνια αποδεδειγμένα αρχαιολογικά. Σωστά. Στα Ροδαφνίδια. Ροδαφνίδια της Λέσβου. Βέβαια. Όχι στην Άντισσα. Όχι στην Άντισσα, καμία σχέση. Είναι αντιδιαμετρικά. Όχι, μακριά. Γιατί εσύ, ναι, ό,τι είναι. Εντάξει, εγώ λόγω καταγωγής από την περιοχή, από το Σκαλοχώρι, κοντά στην παλιά, την αρχαία Άντισσα, γνωρίζω λίγο τα πράγματα περισσότερο από εκεί. Βέβαια, η Λέσβος είναι ένα από τα νησιά που έχει ανασκαφεί ελάχιστα. Mm-hmm. Χρωστάμε στον τελευταίο έφορο προϊστάμενο εφορίας αρκετά, με τις ανασκαφές που έχει κάνει. Βέβαια, σαφώς και παλιότερα είχαν γίνει, όπως στη Θέρμη.
οι θερμοί, όπως τη λέμε εμείς. Θερμοί τη λέω και θερμοί, εγώ, ναι. Θερμοί τη λέμε οι περισσότεροι. Ανασκαφές που έκανε και ξεκίνησε η ΛΑΜΠ τη δεκαετία του 30 και λίγο πριν. Και μετά, θα σας πω μετά, η ίδια γιατί συνέχισε... γελάω για, με αυτήν την Βρετανίδα, θα σας πω μετά. Ναι, η Winifred... Winifred Lamp. Τι καλά παιδάκια αυτοί οι Βρετανοί, τι καλά παιδάκια. Με την καλοσύνη μέσα, με τα δύο χέρια τους, το ένα στην τσέπη, το άλλο στο μουσείο. Έχει που λέτε ελάχιστα να σκαφεί η Λέσβος, η οποία είναι βέβαια πάρα πολύ πλούσια σε μνημεία ιστορικά, κάποια από αυτά θα πρέπει να τα αναφέρουμε. Και αμέσως στα τελευταία χρόνια, τα 7-8, τα 7-8 χρόνια, έχει ξεκινήσει ο δόκτωρας, ο κύριος Παύλος Τριανταφυλλίδης, ανασκαφές στην Αρχαία Άντισσα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα σε έχω σε λίγο καιρό ξανά εδώ πέρα για να μας πεις τι καινούριο μας έχει δώσει αυτή η τεράστια πολιτεία. Να πούμε ότι ίσα λεγόταν η Λέσβος πριν ονομαστεί Λέσβος. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άρα λοιπόν η Άντισσα, ναι, στο νησί. Άρα λοιπόν η Άντισσα κρατάει κάτι από το αρχαιότερο τοπονύμιο του νησιού. Αυτό δείχνει και την αρχαιότητά της και τη σημασία της. Μάλιστα κάποιοι λένε ότι όταν... Η Λέσβος ήταν πεντάπολης. Μετά. Ναι, ναι. Όταν πρωτοκατοικήθηκε, λεγόταν Ίσα. Ας πούμε και μετά ονομάστηκε. Δηλαδή αυτό δείχνει λοιπόν ότι η Άντισσα είναι από τα πρώτα σημεία, ας πούμε, τα πρώτα χωριουδάκια, πρώτα χωράφια της Λέσβου που κατοικήθηκαν από ανθρώπους. Τους πρώτους οικισμούς και παρέμεινε να είναι ο τρίτος πιο σημαντικός οικισμός. Πόλη, κράτος, αλλά και λιμάνι. Επειδή τώρα ξέρω τους ακροατές μας και τους θεατές μας που τώρα θα έχουν μπει στο Google και θα ψάχνουμε ναι, πού είναι η Άντισσα, να δώσουμε ένα σημείο μήνυμα. Ναι. Είναι γιατί την αρχαία Άντισσα δεν τη δίνει σαν αρχαία Άντισσα. Ναι. Είναι στο βόρειο-βορειοδυτικό κομμάτι και συνορεύει με άλλες δύο πόλεις, τη Μύθινα. Το Μόλυβο, το γνωστό Ερεσό, σήμερα. Το Μόλυβο, όπως ονομάζεται σήμερα, και την Ερεσό. Τι κοιτάει. Κοιτάει ακριβώς απέναντι το ακροτήρι του μπαμπά, το οποίο και βλέπει. Είναι δύσκολο, βέβαια λίγο πιο πάνω θα δούμε και κάποιες φορές τη Λίμνο και πολύ πιο πάνω... Φαίνεται η Λίμνος όταν έχει καλό καιρό. Ναι. Λίμνος φαίνεται από εκεί, ναι. Άγιο Όρος και αυτά φαίνονται εκεί πέρα, Χαλκιδική, Χερσόνησο, όχι, είναι μακριά. Κάποιες φορές ναι. Φαίνεται κάποιες φορές ναι. Άρα μια καλή... Το τελευταίο πόδι φαίνεται, ναι. Άρα μια καλή φρικτορία, γι' αυτό είπα για Γιώργος. Άρα μια καλή φρικτορία, αν υπήρχε εκεί πέρα πάνω, θα ήταν κομβική. Υπήρχαν φρικτορίες καταγεγραμμένες, πολλές από αυτές. Στην αρχαία Άντισσα γνωρίζουμε αρκετές. Μία είναι πολύ κοντά στο Σκαλοχώρι, στο όρος που σήμερα το λέμε Προφήτη Ηλία. Όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, όλη η Λέσβος γυρνάει γύρω από το Σκαλοχώρι. Γύρω από το Σκαλοχώρι, δεν είναι κάπου αλλού. Από εκεί είναι και η καταγωγή μας, οπότε λογικό είναι. Πώς μ' αρέσει όταν οι Έλληνες μαλώνουν για τα χωριά τους. Όχι, δεν μαλώνουμε. Εγώ τα αγαπάω όλα τα χωριά. Τρελαίνομαι γι' αυτό. Δηλαδή, όχι, ειλικρινά λέω, μ' αρέσει πάρα πολύ ανθρώπους που υπερθεματίζουν για το μικρό τους χωριό. Αυτό μ' αρέσει πάρα είναι πολύ. Είναι καλό και είναι καλό να γίνεται και πιο τακτικά. Μακάρι, από πολλούς μακάρι, και μακάρι, να μακάρι. Μαθαίνουμε πράγματα. Ναι. Δηλαδή, αν έχουμε έναν σοφό σε κάθε χωριό μας, μας είναι πάρα πολύ πλούσιοι. Δεν θα υπερβάλλουμε. Ένα μόνο. Δεν θα βρούμε δεύτερο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε να πούμε, είπαμε λοιπόν, έχουμε κάτι νεότερα από την Γαλανίδο, από τις ανασκαφές Αρδαφνίδια. Προς το παρόν, τουλάχιστον στη δική μου γνώση, δεν έχει. Έκανε και ένα συνέδριο 2 εκατομμύρια χρόνια, λέει, πριν από σήμερα ξεκινάει ο πολιτισμός. Και δεν μπορούσα να παρευρεθώ, αλλά ναι, ήταν... Υπάρχει αυτό επίσημο αρχαιολογικό συνέδριο με τίτλο 2 εκατομμύρια χρόνια ξεκινάει ο πολιτισμός του ανθρώπου, φτιάχνοντας εργαλεία κλπ. Και μέσα σε αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι και η Ελλάδα μας φυσικά που παίζει τον σπουδαιότερο ρόλο. Την έχουν προσκαλέσει και εγώ προσωπικά. Την έχω γνωρίσει 2 φορές, την έχω συναντήσει 2 φορές. Βέβαια τώρα κάποιοι που μας ακούνε για 2 εκατομμύρια χρόνια, 1.800.000 χρόνια, κάποιοι θα λένε τώρα τι είπαν αυτοί οι τύποι, τι λένε αυτοί οι τύποι, αλλά κυρίες και κύριοι, αναθεωρήστε. Αναθεωρήστε για να θεωρήσετε. Η εξέλιξη υπάρχει και φτάνει μέχρι τις μέρες μας και θα συνεχίσει. Και άρα λοιπόν, τώρα ξέρεις, σκέφτομαι, αν οι αρχαιότεροι κατοίκες επιστοποιημένα μέχρι στιγμής αυτή τη στιγμή στη Λέσβο είναι 800.000 χρόνων. Και η Άντισσα είναι από τα αρχαιότερα κατοικημένα μέρη του νησιού,
Προφανώς και η Άντισσα κάτι τέτοιο θα έχει να επιδείξει αν κανείς κάψει εκεί πέρα κάπου ιδιαιτέρως. Ναι, έχουν ένα... Γιατί ήταν από τα αρχαιότερα κατοικημένα. Οι ανασκαφές μέχρι τώρα δείχνουν πράγματα και δείχνουν... Και μάλιστα ο κύριος Τριανταφυλλίδης αναφέρει συγκεκριμένα από τη δεύτερη χιλιετία και μετά ότι υπάρχουν ίχνη, τα προσδιορίζει και τα αναφέρει αναλυτικά. Κατά δεύτερη χιλιετία είναι χθες είναι, δεν είναι τώρα. Μέχρι εκεί. Αν βρεθεί κάτι άλλο, σαφέστε και θα... Για να βρεθεί πρέπει να σκάψεις. Πολύ. Και να πας πολύ βαθιά. Πολύ. Άμα κοιτάς από πάνω και κλεισκονίζεις με πινελάκια, δεν βρίσκεις. Για να σκάψεις όμως χρειάζονται... Λεφτά. Πολλά. Και μάλλον δεν έχει εφορία αρχαιοτήτων της... Όχι. Και αυτές οι ανασκαφές που ξεκίνησαν το 2017 με χρήματα της περιφέρειας ξεκίνησαν. Το μουσείο είναι ακόμα κλειστό. Το μουσείο, ποιο μουσείο? Το αρχαιολογικό, το μεγάλο. Το παλιό, το πρώτο. Το πρώτο στο αρχοντικό. Το βασικό, ναι, αυτό είναι. Το άλλο τι έχει, ρωμαϊκά έχει. Το ετοιμάζουν και αυτό. Το ετοιμάζουν και αυτό. Δηλαδή, πάει ένας τουρίστας και έχετε πολλούς στη Λέσβο και σωστά και καλά κάνετε, αλλά δεν μπορεί να δει την αρχαία ιστορία της Λέσβου. Σε μουσείο εννοώ. Ένα μεγάλο μέρος της το βλέπει τώρα. Εγώ το επισκέφθηκα και μάλιστα πρόσφατα φέτος το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, το μουσείο το καινούριο. Καινούριο είναι αρκετών χρόνων και αυτό. Και ετοιμάζεται και το παλιό. Ο κ. Τριανταφυλλίδης δεν υμνώ κάτι, ούτε έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις. Κάνει δουλειά. Το ετοιμάζεται, πόσα χρόνια ετοιμάζεται, κάτι χρόνια. Κοιτάξτε, θα πω το εξής. Να κοιτάξουμε. Και ίσως θα πρέπει να μου δώσει κάτι ο κ. Τριανταφυλλίδης, αλλά αυτά που έχει κάνει μέσα στα 7, 8, 9, 10 χρόνια δεν πρέπει να είναι, που είναι στη Λέσβο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά... Δεν έχουν κάνω... γίνει τόσα χρόνια... Όχι, ναι. Δεν έχουν κάνει την προκάτοχή του τίποτα. Mm-hmm. Και έχει πέσει, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, έχει πέσει μεγάλο πάνω. Εγώ αυτό που λέω δεν είναι προσωπικό. Όχι, εγώ συνθλίβομαι κάθε φορά που ένα μουσείο είναι κλειστό. Ναι. Όποιο μουσείο, οπουδήποτε και αν υπάρχει. Ανοίγει και θα ανοίξει και άλλο και θα ανοίξει και ένα που θα φιλοξενήσει, θα είναι ένα ιδιαίτερο μουσείο. Χαίρομαι που συμμετείχα και βοήθησα στο να γίνει αυτό πράξη όσο μπορώ και όσο με αφορά. Γίνεται ένα σκαλοχώρι που θα φιλοξενήσει αντικείμενα και ευρήματα από την αρχαία Άντισσα. Αυτό που είδαμε, το μικρό, αυτό που είδατε, το μικρό εκείνο εκεί, αυτό το κτίσμα που ήταν ένα πολιτιστικό κέντρο, ναι, ναι. Το ξεκίνησαν πολλά χρόνια πριν, μετανάστες, σκαλοχωρείτες που βρέθηκαν στην Αμερική, συγκέντρωσαν χρήματα για να βοηθήσουν να κάνουν κάτι στον τόπο τους, να υπάρχει ένα πολιτιστικό κέντρο και ένα μέρος που να μπορούν να πηγαίνουν και να συνευρίσκονται. Δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί, παρόλο ότι φύγανε πάρα πολλά χρήματα, το γνωρίζω προσωπικά το θέμα. Και μετά από χρόνια έγιναν προτάσεις και από εμένα να μπορέσουν και από άλλους συγχωριανούς να μπορέσει αυτό το κτίριο να αξιοποιηθεί. Ωραία. Το προτείναμε, το αποδέχτηκαν, το έδωσε μακάρι. Ο Δήμος και έχουν ξεκινήσει. Στα μακάρι. Επόμενα 4-5 χρόνια θα το δούμε. Κατά την απόψη μου, κάθε κεφαλοχώρη στην Ελλάδα θα πρέπει να έχει ένα μουσείο και δεν θα πρέπει τα, όχι τα μοναδικά ευρήματα, τα δεύτερα ρε παιδί μου, να υπάρχουν μουσιάκια για να μπορεί να ζει. Αυτό θα φιλοξενήσει τα ευρήματα μιας πόλης κράτους της αρχαίας Άντισσας, τα οποία είναι πολλά. Είναι μόνο αυτά που έχει βρει τα τελευταία 7 χρόνια ο κύριος Τριανταφυλλίδης, 6-7 χρόνια. Είναι αρκετά να το γεμίσουν. Μάλιστα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να πούμε τώρα. Είπες ότι είχε 5 πόλεις. Ναι, βέβαια. Να τις πούμε αυτές ποιες είναι για τον κόσμο που έρχεται πρώτη φορά σε επαφή. Ήταν 6 πόλεις πραγματικά. Ναι. Η μία καταστράφηκε από τη Μύθυμνα και ξεκινάμε με τη μεγαλύτερη πόλη, η οποία ήταν η Μυτιλίνη, mm-hmm. που είναι και η σημερινή πρωτεύουσα του νησιού. Μετέπειτα ήταν η Μύθυμνα. Τρίτη σε μέγεθος και σε σπουδαιότητα ήταν η Άντισσα. Η πόλη που καταστράφηκε ήταν η Αρίσβη, η Αρίσβα όπως λεγόταν. Η Πύρα, η οποία και αυτή καταστράφηκε από σεισμό, όπως λέγεται, καταποντίστηκε. Και άφησα για τελευταία την Ερεσό, που είναι στο δυτικότερο άκρο του νησιού, νότιο δυτικότερο άκρο του νησιού. Mm-hmm. Αυτές ήταν οι 6 πόλεις. Τώρα. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτά. Τα πάρα πολύ σημαντικά και πρωτότυπα μνημεία που έχει το νησί. Είναι αρκετά. Βέβαια, είναι αρκετά. Βέβαια τώρα εγώ ακούγοντας, γιατί ξέρεις, ένας τόπος είναι ή δεν είναι σπουδαίος, ανάλογα με τις προσωπικότητες έχει βγάλει και έχει αναδείξει.
Δηλαδή, μπορεί να έχει μια σπουδαία πόλη να μην έχει βγάλει κανένα σοφό, κανέναν μουσικό, κανέναν καλλιτέχνη, κανέναν φιλόσοφο. Κατάλαβε οπότε ότι την κάνει αυτή την πόλη. Τι ήρθε και παρήρθε έτσι. Ακούγοντα τι πόλει αυτέ, α πούμε, εσύ έλεγε Μυτιλίνη, εμένα μου ερχόταν κάποιο Μυτιλινέο στο κεφάλι σπουδαίο. Έλεγε, α πούμε, Μύθυμνα, μου ερχόταν κάποιο Μυθυμναίο σπουδαίο. Ρεσό, κάποια κοπέλα από εκεί πέρα, από τη σπουδαιότερη ποιήτρια όλων των εποχών, κατ' εμέ, που αδίκως. Όλων, ακριβώς όπως το λέτε. Αδίκως κατηγορήθηκε για πολλά πράγματα. Αυτό μπορείς να το ονομάσεις συκοφαντία. Ναι. Μιλάμε για τη Σαπφό. Ναι, φυσικά, για τη δέκατη μούσα μιλάμε. Δεν θα επεκταθούμε, αλλά ακούγονται διάφορες βλακίες, ας πούμε, και ανυπόστατες, κυρίως από αυτούς οι οποίοι διαβάζουν αρχαία ελληνική γραμματεία από τα γερμανικά. Δεν ξέρουν να καταλάβουν, δεν μπορούν να, οι Γερμανοί να καταλάβουν και οι Άγγλοι έχουν μία λέξη για τον έρωτα. Μόνο μία λέξη. Είναι το σεξ, είναι το love. Δεν έχει καμία τέτοια σημασία η λέξη έρωτας στην αρχαία Ελλάδα. Είναι ο πνευματικός έρωτας, λέγω, έλεγον, λέξω και ερώ. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά, όμως θα πάμε αλλού. Τι να πούμε για μουσικούς, να πούμε για τον Τέρπορ και να πούμε ότι... Τι να πούμε για τον Πιτακό, τι να πούμε, δηλαδή... Αλκαίος. Την επέλεξε τροποντινά Ορφέας, ο μεγαλύτερος μύστης όλων των εποχών. Την ίσο ακόμα και με τον θάνατό του. Πρέπει να είστε περήφανοι. Πρέπει να είστε περήφανοι εσείς οι όλοι εκεί πέρα κάτω. Διότι η αιωλική μουσική και η αιωλική διάλεκτος είναι η πιο τραγουδιστική διάλεκτος και η πιο τραγουδιστή γλώσσα. Ναι, είναι ιδιαίτερη διάλεκτος, όντως, έχετε δίκιο. Και κατά τον Μπαμπινιώτη τουλάχιστον, από αυτά που έχω ακούσει και έχω διαβάσει, υπάρχουν ρίζες πολλών λέξεων που παραμένουν αυτούσιες μέχρι και σήμερα. Στην τοπιολαλιά είναι. Στην τοπιολαλιά. Θυμάσαι μερικές και έτσι κάποιες. Όχι, δεν θυμάσαι. Αλλά τις ναι, ξέρω, δεν έχω τα δεδομένα. Υπάρχουν. Άρα λοιπόν η Άντισσα λοιπόν είναι μία από αυτές τις πόλεις. Η Μπύρα έχει μία πινακίδα, πηγαίνετε να τη δείτε, αλλά δεν τη βλέπετε ποτέ. Περνάς από κάτι κόπο εκεί. Πριν πάμε στην Άντισσα ή πριν ρωτήσετε κάτι για την Άντισσα, να αναφέρουμε όπως αναφέρατε πολλούς από τους συμπατριώτες που θέλω να μιλήσω. Ας ήταν και πιο παλιά από μένα. Δεν έχει σημασία, παραμένουν συμπατριώτες. Να αναφέρουμε και κάποια πράγματα στα οποία έχει βοηθήσει η Λέσβος και έχει συνεισφέρει η Λέσβος. Σε ένα από αυτά το οποίο με εντυπωσιάζει και πάντα θα με εντυπωσιάζει είναι η συμβολή της Λέσβου, των Λέσβιων στην αρχιτεκτονική. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το κυμάτιο κλπ. Το λεσβιακό κυμάτιο, το οποίο υπάρχει ακόμα και στον Παρθενώνα, ακόμα και σε άλλα κτίρια, πολύ σπουδαία κτίρια και μέχρι και σε σημερινά. Το αιωλικό και ιωνόκρανο, το οποίο δεν αναφέρεται ως το δωρικό ή το ιωνικό. Μην μπερδεύεις, έχω πει πολλές φορές, προφανώς ίσως να μην το έχεις ακούσει, έχω πει πολλές φορές ότι δεν ήταν μόνο το ιωνικό, το δωρικό και το κοινωνικό. Αυτό ήταν, μας μάθανε τρικιονόκρανα και τα λέμε καραμέλα. Κάθε πόλη στην Ελλάδα έχει το δικό της κοινωνόκρανο, γιατί δεν θέλει να μοιάζει με τις διπλανείς. Ναι. Στην Τεγέα, στην Αρκαδία, η Τεγέα έχει δικό της κοινωνόκρανο. Και είχε τις μικροδιαφορές για να μην μοιάζω με το... Βέβαια το αιωλικό δηλαδή... είναι ένας εντελώς άλλος ρυθμός. Ναι, έχουμε φάει κάτι τέτοιες συμβάσεις, κάτι τέτοιες συμβάσεις στα μούτρα, στην παιδεία μας, που είναι, δηλαδή, είναι ένα γελάς. Κάτι, στριμωχτείτε σε τρία, σε δύο πραγματάκια, μην μάθετε περισσότερα ότι είχε έξι πόλεις η Λέσβος, ας πούμε τώρα, μάθετε μία και πολύ σας, είναι η Μυτιλίνη, που κάποιοι δεν μπορούν να την ξεχωρίσουν, δεν ξέρουν ποια είναι η Μυτιλίνη και ποια είναι η Λέσβος. Και σαν τρίτο λοιπόν. Άμα είσαι βέβαια του 15 μελούς, δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό. Και σαν τρίτο είναι η λεσβιακή δομή, δόμηση ή τυχοποιία. Μια ιδιαίτερη μορφή τυχοποιίας, η οποία πρωτοεμφανίζεται σε ένα μνημείο, πρώην μορφή της βέβαια, που ονομάζεται ροδότυχος ή καλόχτιστος. Στην Άντισσα. Που βρίσκεται στα όρια της Άντισσας. Δεν είναι ακριβώς καθορισμένα. Άντισσα αιρεσό. Εικάζεται ότι εκεί. Ήταν αν υπήρχε πόλη ξεχωριστή ίσα, πάντως αυτός ο αναλυματικός τείχος είναι μεγάλος. Πόσο μεγάλος είναι? Είναι πάνω από 6 μέτρα από και φωτογραφίες, ναι. Από φωτογραφίες φαίνεται ότι είναι μεγάλος, δηλαδή το 1 τρίτο ενός ανθρώπου στο 1,80 που είμαι περίπου εγώ,
φαίνεται ότι είναι λίγο, δηλαδή είναι και παραπάνω. Και. Είναι σε... 6 και σε ύψος. Σε ύψος, 6 και. 6 και σε ύψος. Και βέβαια πολύ μεγάλος, δεν γνωρίζουμε, δεν έχουν γίνει ανασκαφές. Πάλι καλά που σημερινή διεύθυνση της εφορίας έχει καταφέρει και έχει περιφράξει αυτό το μνημείο, το οποίο είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο. Είναι προσβάσιμο. Είναι προσβάσιμο βέβαια και έχει δημιουργηθεί και ένα σύστημα με QR code όπου ο επισκέπτης μπορεί να πάρει την πληροφόρηση που χρειάζεται, μιας και δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε φύλακες και ξεναγούς όλα τα μνημεία. Εκεί που βλέπουμε λοιπόν τα πρώτα δείγματα της λεσβιακής τυχοποιίας. Αμέσως μετά, ίσως το αρχαιότερο δείγμα βρίσκεται στην αρχαία Άντισσα. Γύρω από, ναι, γυρνάει, γύρω από εκεί πάλι γυρνάει. Βέβαια, σαφέστατα υπάρχουν και εντυπωσιακά κομμάτια και μεγαλύτερα στη Μύθυνα. Θα το δείτε όπως κατεβαίνετε από τον κεντρικό δρόμο προς το λιμάνι, εκεί που παλιά υπήρχε ένα κτίσμα του ΟΤΕ. Φαίνεται και είναι εμφανές και πάρα πολλοί ξένοι σταματάνε και ρωτάνε και δεν βρέθηκε κάποιος να πει, ή τουλάχιστον δεν είναι εμφανές αν υπήρχε. Ούτε πινακίδα υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει πλέον. Κάποτε υπήρχε. Αυτά είναι τα αρχιτεκτονικά μέλη που έχει η Λέσβος προσφέρει στην αρχιτεκτονική. Ναι, βέβαια να πούμε ότι δεν είναι μόνο αυτά, όχι, είναι βέβαια μικρούλικα, αλλά θα δείτε έναν από τους ωραιότερους αναστηλωμένους ναούς, το Ιερόν του Μέσου. Βέβαια, έτσι, εξαιρετικά. Και φυσικά η Κλοπεδή, η οποία είναι καταπληκτικό και υπέροχο σημείο της Λέσβου. Με τους δύο ναούς αφιερωμένους στον Απόλλωνα, ναι. Ωραία. Είναι εντυπωσιακά, βέβαια. Αν έχουμε χρόνο και ξεφύγουμε από την Άντισσα, θα τα πούμε και τα άλλα. Οι επισκέπτες θα ταλαιπωρηθούν λιγάκι μέχρι να φτάσουν στην Κλοπεδή, ναι, από τον κακό χωματόδρομο, αλλά αξίζει τον κόπο να το δουν αυτό το κομμάτι. Ωραία. Επειδή υπάρχει και άλλη Λέσβος εκτός από την Άντισσα, πάμε τώρα εμείς να πούμε, γιατί δεν προλάβω, άμα τα πάμε έτσι. Η Λέσβος είναι μεγαλονήσι, δεν είναι από τα μικρονήσια που ξεμπερδεύεις. Εδώ κάναμε 2 ώρες εκπομπή για τη Γάβδο, φαντάσου τώρα για τη Λέσβο που θα θέλαμε. Πάμε. Δεν είναι μέχρι την Κρήτη, αλλά ένα τρίτο. Αλλά σαν την Κρήτη δεν είναι τίποτα τώρα, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Για μένα που την έχω ζήσει και την έχω δουλέψει για πολλά χρόνια και την Κρήτη, πιστέψτε με, έχει πολλές ομοιότητες. Ναι. Πάρα πολλές ομοιότητες, όπως και στο χαρακτήρα των ανθρώπων. Mm-hmm. Ναι. Ναι. Ωραία. Μ' αρέσει να το λέω και θέλω να το λέω. Ωραία. Ναι. Μινωικά και... έχουμε βρει στην Λέσβο. Μινωικά, ναι. Πρέπει να υπάρχουν, φαντάζομαι ότι θα προέρχονται από το εμπόριο. Ναι, προφανώς. Φαντάζομαι όταν λέμε μινωικά, να το εξηγήσουμε, είναι μινωικής εποχής. Εποχής. Έτσι μην μπερδεύεστε, μην νομίζετε ότι μινωίτες ήταν κάτι άλλο από τους Κρήτες. Όταν λέμε Μίνωας και Μινωικά, εννοούμε εποχή που βασίλευε ο Μίνωας. Ο Μίνωας ήταν ο Μίνος ή το Έλλην βασιλιάς της Κρήτης. Και ήταν πολλοί Μίνωες, δεν ήταν ένας και μοναδικός. Έτσι είναι περίοδος μεγάλη αυτή, γιατί κάποιοι αρχίζουν να μας λένε ότι οι Μινωίτες δεν ήταν Κρήτες, δεν ήταν Έλληνες και κάτι τέτοιες μπαρούφες. Και μάλιστα οι Μινωίτες μαζί με τους Αιωλείς, θα επικεντρωθώ στους Αντισσέους, ήταν αυτοί που κάνανε εμπόριο με τη Βόρεια Αφρική. Mm-hmm. Και μάλιστα υπάρχει και νόμισμα από την αρχαία Άντισσα που στη μία πλευρά φέρεται το πρόσωπο ενός μάλλον Αφρικανού. Mm-hmm. Με σγουρά, μαλλιά, τα χαρακτηριστικά λίγο πιο έντονα. Mm-hmm. Μάλιστα, πολλά τέτοια νομίσματα υπάρχουν, ναι, από αποικίες ή από οτιδήποτε πόλεις που εμπορική σταθμή, ενδιάμεση. Πάμε λοιπόν για την Άντισσα. Να πάμε, βέβαια. Καταρχήν να πούμε, αν κάποιος σήμερα θέλει να δει τα χωριά στα οποία άκμασε η αρχαία Άντισσα, ποια είναι αυτή η περιφέρεια, έτσι, η ομάδα των χωριών. Κοιτάξτε. Εκτός από το μεγάλο και μοναδικό και τεράστιο Σκαλοχώρι. Τα άλλα ποια είναι. Λοιπόν, όλα τα χωριά τριγύρω είναι χωριά τα οποία είτε υπήρχανε. Ναι, σήμερα λέω, όπως θα δεις το χάρτη, για να έχει κοιτάξτε, το χάρτη με τα σημερινά. Η επαρχία της αρχαίας Άντισσας εκτείνεται από λίγο πιο πάνω από το Σίγρι, κατεβαίνει εκεί που είπαμε στο Ροδότυχο, λίγο μετά από τα σημερινά παράκυλα. Ροδότυχο δεν θα το δεις στο χάρτη, όμως, δηλαδή χωριό πες μου. Παράκυλα, τα παράκυλα. Λίγο μετά τα παράκυλα θα το δείτε. Φτάνει εκεί που λέμε η σημερινή Καλονή Αρίσβη, γιατί ξεχωριστεί πολύ η Αρίσβη.
και ανεβαίνει με ένα ιδιόμορφο τρόπο, μέσα από δύσκολα βουνά, λογικό, ήταν όρια, σύνορα, σχεδόν μέχρι λίγο πριν από τη σημερινή Πέτρα Σκουτάρο, Σκουτάρο θα λέγαμε, ή για να ακριβολογούμε, Κεχράδα, από την Κεχράδα Άρτεμι. Ήταν τα όρια. Μεταξύ... Τεράστια περιφέρεια. Πολύ... Η μεγαλύτερη, ίσως, περιφέρεια. Μεγάλη περιφέρεια. Μεγαλύτερη. Ωραία. Σήμερα, βέβαια, κατέβει κανείς στο Σκαλοχώρι, σταματάει σε ένα σημείο και αφήνει το αυτοκίνητό του, γιατί παραπέρα δεν πάει, πίζει. Α, λέτε μέσα από το Σκαλοχώρι. Ναι. Έχουμε φροντίσει αυτό. Έχουμε κάνει παρακαμπτήριους. Ωραία, αλλά μέσα. Τι πλάτανος είναι αυτό, τι πλατεία είναι αυτή. Όποτε, κύριε, έχετε πρόβλημα με τη ζέστη και έχετε ανάβετε air condition για να ζεσταθείτε, πιο λίγο θα σας στοιχίσει να πάτε στο Σκαλοχώρι να κάτσετε κάτω από το Πεύκο παρά να έχετε αναμένα air condition. Συγγνώμη, τον πλάτανο. Να έχετε air condition ανοιχτά στο σπίτι σας. Κάντε μια βόλτα εκεί πέρα. Αλήθεια είναι αυτό για το καλοκαίρι. Και ζακέτα να κάνετε έτσι. Και ζακέτα να το χειμώνα. Το χειμώνα δυστυχώς στα χωριά μας και μάλιστα τα χωριά της δυτικής Λέσβου εγκαταλείπονται. Εντελώς. Όχι εντελώς. Μένει η φρουρά που την ονομάζω εγώ. Φρουρά είναι. Γέρι. Όχι μόνο γέρι, αλλά είναι λίγοι πλέον. Εγώ... Πόσα άτομα μένουν το χειμώνα στο Σκαλοχώρι? Θα ήθελα να πιστεύω ότι είναι 250. Εντάξει, φίλε, έτσι όπως το πες, νόμιζα ότι εγώ το γνώρισα το 81 που ήρθα από την Αθήνα, προερχόμενος από Αμερική, στη Λέσβο, ανοίγοντας οι δικοί μου τις επιχειρήσεις τους, τις δουλειές τους, με κοντά στα 1000 άτομα. Το χειμώνα. Το χειμώνα. Χειμώνα 1000 άτομα. Και μάλιστα ήταν στενάχωρο. Και αυτό δεν ήταν Σκαλοχώρι, ήταν Σκαλοπόλη. Ήταν ένα μεγάλο ζωντανό χωριό. Και ήταν ακόμα πιο μεγάλο τα παλιά χρόνια. Ακόμα πιο μεγάλο. Ακόμα πιο μεγάλο. Στα στοιχεία που έχουν βρεθεί δείχνουν μια ακμάζουσα οικονομία για τα τότε χρόνια. Που σιγά σιγά φθήνει. Τα τελευταία χρόνια όμως όλα τα χωριά σχεδόν, όλα, αν εξαιρέσουμε 2-3 μεγάλα χωριά της δυτικής Λέσβου, φθήνουν όλα. Φθήνουν. Δυστυχώς. Πάντως κρατάει το Σκαλοχώρι, έχει κάτι τοπικά προϊόντα να δείξει, έχει κάτι φούρνο, δεν κρατάει, έχει προσπαθεί, ναι, το παλεύει το Σκαλοχώρι. Έχει ένα δυνατό συνεταιρισμό, ναι. Κτηνοτροφικό, αγροτοκτηνοτροφικό, ένα γυναικείο συνεταιρισμό, ναι, ναι, που δημιουργήθηκε πριν από περίπου 30 χρόνια. Ναι, προσπαθούν, οι άνθρωποι προσπαθούν. Ωραία, και τώρα γιατί το λέμε Σκαλοχώρι αφού είναι στο βουνό, τι δουλειά έχει με τη σκάλα? Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις. Δεν ξέρω ποια θα επιλέξουμε. Εγώ ξέρω ποια προτιμάω και τι πιστεύω. Ωραία, πες μας όλοι και τι θα διαλέξουμε. Άλλοι λένε ότι επειδή είναι αμφιθεατρικά χτισμένο με σκάλες. Α, σκάλες εννοούμε τα πλατωματάκια, τα πλατώματα στα οποία είτε καλλιεργούσαν, είτε φυτεύανε, αναβαθμίδες. Εμείς στη Λέσβο τα λέμε σκάλες. Α, μπράβο. Λοιπόν, ένα σκάλες. Ναι, αλλά αυτό θα σου πει κάποιος, αλλά υπάρχει και σε άλλα χωριά, οπότε. Πολύ σωστά. Άλλοι λένε ότι προέρχεται από την ονομασία Τσουκαλοχώρι. Mm-hmm. Από το τσουκάλι, mm-hmm, το πύλινο σκεύος με το οποίο μαγείρευε. Μεγάλη παράδοση, Λέσβο, στα, ναι, κεραμικά. Και δει το Σκαλοχώρι και η περιοχή γύρω από αυτό, φτάνοντας μέχρι το διπλανό χωριό που λέγεται Φίλια, έχουν πάρα πολύ μεγάλη παράδοση. Υπήρχαν, αν μπορούμε να τα πούμε, περιοχές από όπου μπορούσαν και εξορίσανε τον πυλό με τον οποίο κάνανε τα τσουκάλια. Τοπικός πυλός. Βέβαια, τοπικός πυλός. Από την αρχαιότητα θα δούμε, όπως θα δείτε σε ένα... Με καμίνους κλπ. Ναι, υπήρχαν και υπάρχει και σε πολύ κοντινή απόσταση, ούτε στα 500 μέτρα από το σημερινό χωριό, εκεί που τελειώνει το χωριό, εκεί που είναι το νεκροταφείο. Καμίνια τα οποία εγκατελειμμένα βέβαια, δεν χρησιμοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 40-50 χρόνια, αλλά υπάρχουν, φαίνονται, όπως και στη Φίλια, όπως και σε άλλες περιοχές μέσα στην επικράτεια της αρχαίας Άντισσας, mm-hmm, την τότε, κατά, ναι, ναι, της αρχαίας Άντισσας. Άλλη ετυμολογία? Αυτές είναι οι δύο. Αυτές οι δύο. Αυτές οι δύο. Δεν πάει από σκάλα λιμάνι? Όχι, δεν υπάρχει, όχι, όχι. Πόση απόσταση το λιμάνι κάτω? Από το λιμάνι, το αρχαίο λιμάνι, ναι, αυτό, είναι περίπου στα 5 χιλιόμετρα, 4.800 κάτι. Ναι, άρα λοιπόν εκεί ήταν το... Αυτό ήταν ένα πόλη. Λιμάνι. Αυτό ήταν ένα λιμάνι της αρχαίας Άντισσας και είχα την τύχη
να μπορέσω να το καταδείξω στην τότε εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων, διότι με το φίλο και τότε πρόεδρο του χωριού, αυτό το αβαθές λιμάνι, φυσικό λιμάνι. Σήμερα αβαθές. Και τότε. Και τότε. Και τότε ίσως να ήταν, ίσως λίγο πιο βαθύ τότε, αλλά ήταν και τότε αβαθές. Πόσο βάθος έχει δηλαδή? Στα πιο βαθιά του σημεία δεν ξεπερνάει τα 3,5 μέτρα. Είναι, λίγο, είναι πολύ λίγο. Μικρό. Είναι πολύ αβαθές. Είχα την τύχη που λέτε τότε, περίπου στο 95, να ζητήσουμε από την εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων να έρθει κλιμάκιο, έτσι ώστε να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον ένα διάδρομο για να βγαίνουν οι βάρκες ή τα ένα-δύο μεγάλα τρεχαντήρια που υπήρχαν μέσα. Θελήσαν να το κάνουν. Ράμπα. Όχι, εκβάθυνση. Μία εκβάθυνση. Ήρθανε, εγώ επέμενα ότι θα πρέπει να το δούνε έγκριτοι επιστήμονες και να ασχοληθούν και όχι να έρθει ένας εργολάβος και να κάνει κάτι. Και έτσι και έγινε. Ήρθε κλιμάκιο από την εφορία εναλλήλων, αποτελούμενο από την Αγγελική της Σίμωση αρχαιολόγου, από την Κέτη την Ταγωνίδου δήτρια και αρχιτέκτονα, το Βασίλη το Γλέζο, έναν δίτη, ειδικό δίτη, που δούλευε στην εφορία αρχαιοτήτων τότε, νομίζω είναι συνταξιούχος, και από τον Ομιλούντα, όπου τους κατέδειξα τους δύο λιμενοβραχίονες, οι οποίοι δεν φαίνονται. Είναι βυθισμένοι. Είναι βυθισμένοι, είναι οριακά βυθισμένοι. Αυτό ήταν και κατά την άποψη της κυρίας. Θα είναι επικίνδυνο για τα πλοία πάντως. Βέβαια είναι επικίνδυνο και γι' αυτό το λόγο και είχε δημιουργηθεί. Για τα σκαθάκια έτσι, που θέλουν να μπουν και έτσι. Γι' αυτό το λόγο είχε δημιουργηθεί έτσι. Κατά την άποψη καταγεγραμμένη σε επιστημονικά περιοδικά της κυρίας Σίμωση, είναι ότι ήταν η ναυτικο-επισκευαστική κατασκευαστική ζώνη λιμάνι της αρχαίας Άντισσας. Μάλιστα. Αλλά και εκεί που μπορούσε να έχει το στόλο της, μέσα προφυλαγμένο. Είναι όντως το λιμάνι αυτό προφυλαγμένο από όλους τους καιρούς. Μάλιστα. Πόσοι μεγάλοι είναι οι λιμενοβραχίονες? Ο λιμενοβραχίονας είναι ένας περίπου... Είναι, δύο. Σήμερα τον βλέπουμε σαν δύο, όπως πρέπει να ήταν και στην αρχαιότητα. Δεν μπορούν να βγάλουν ακριβή πόρισμα το αν ήταν δύο ή ήταν ένας και ήταν από τη μία την άκρη, γιατί έχει δύο μικρές εισόδους. Βέβαια με τα χρόνια έχουν πέσει, έχουν καταποντιστεί. Σήμερα περνάνε οι μικρές οι βάρκες από το κεντρικό, το οποίο μην φανταστείτε ότι έχει κάποιο μεγάλο βάθος, δεν πάει στα δύο μέτρα. Ίσα ίσα περνάει και θέλει μαστοριά, θέλει μαϊστρία για να περάσει. Και λίγο κυματάκι. Ναι, χτυπάς κάτω. Πολλές φορές ο υποφαινόμενος. Ναι, βέβαια. Κουρεύεις αυτό που λέμε προπέλες, κουρεύεις τα στέρν, κουρεύεις το σκάφος. Ακόμα και τα μεγάλα τα σκάφη, τα τρεχαντήρια που θεωρούνται ότι είναι ριχά σκάφη, δεν έχουν μεγάλο βύθισμα, και αυτά ακουμπάνε, σε καιρό ακουμπάνε. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο και το φτιάξαν έτσι. Mm. Και δεν είναι στο κέντρο του λιμανιού το πέρασμα, ο συνήθως που είναι το βαθύτερο σημείο. Οι αρχαίοι με έξυπνο τρόπο τα ανοίξανε παράπλευρα, στο πλάι. Οπότε και τα σημερινά, τα δικά μας χρόνια, βλέπεις ο άλλος έρχεται από το πόλιο, από κάπου, α, θα πάω να ράξω, μου αρέσει, βλέπω και άλλα σκάφη, πάει να περάσει από το κέντρο χωρίς να ελέγξει, χωρίς να προσέχει και καρφώνεται πάνω σε αυτόν τον λιμενοβραχείο. Ο λιμενοβραχείο μας, τον αρχαίο πάντα, δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν έχει γίνει καμία επέμβαση. Λένε, υπάρχουν κάποια δείγματα ότι προσπαθήσανε με δυναμίτη να ανοίξουν το πέρασμα. Δεν ξέρω κατά πόσο το καταφέρανε ή κατά πόσο κάνανε ζημιά και το κλείσανε λίγο παραπάνω. Αυτό δεν μπορώ ξέρουμε να ότι έγινε ή κάτι. Φαίνεται. Φαίνεται έγινε... από τα σπασίματα. Δηλαδή κάποιοι βάλανε δυναμίτη να σπάσουν αρχαίο λιμενοβραχείο. Δεν είναι μια απλή λιθορυπή. Γιατί από την επιφάνεια κατεβαίνει αρκετά μέτρα και σε φάρθος αλλά και σε βάθος. Είναι οι πέτρες τοποθετημένες, λιθορυπή βέβαια, αλλά δεν πετάγανε όπου να είναι και ό,τι να είναι. Συγκεκριμένα, ξέραν τι θέλουν. Επειδή είσαι δίτης και έχεις καταδυθεί εκεί πολλά πέρα, χρόνια. Πόσο μήκος έχει αυτός ο βραχιώνας? Γύρω στα 300 μέτρα. 300 μέτρα. Από τη μία μεριά της στεριάς, το νησί που λέμε εμείς, μέχρι την άλλη πλευρά. Είναι περίπου στα 300 μέτρα. Δεν είναι μία ευθεία, είναι ένα τόξο. Με δύο μεγάλες
με δύο μεγάλα εντός παρενθέσεων ανοίγματα. Και πότε βγαίνει περίπου. Η σήμωση το βάση των οστράκων που βρήκαμε μαζί με την κυρία Ταγωνίου και με τον κύριο Βλέσο το χρονολογήσαν γύρω στον 8ο με 7ο αιώνα π.Χ. Θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα λιμενικά έργα. Τώρα δηλαδή μιλάμε για ένα από τα αρχαιότερα λιμενικά έργα. Ένα από τα αρχαιότερα λιμενικά σώζονται. Έργα. Υπάρχει και ένα ακόμα, περιμένουμε να έρθει να βρει το χρόνο αυτό το. Στην νησίδα. Ναι, στις βραχονησίδες της Φακούς. Το έχω δώσει πολλά χρόνια πριν, αλλά όταν ένα κλιμάκιο, η εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων σε μια χώρα σαν την Ελλάδα με τόσα νησιά αποτελείται από τόσα λίγα άτομα, τι να πρωτοπροβλάβουν οι άνθρωποι να κάνουν. Πείτε μου τι. Από την άλλη μεριά θα σου πω εγώ, γιατί πρέπει να υπάρχει αντίλογος στο λόγο, γιατί αλλιώς δεν προάγεται η σκέψη. Όταν έχεις μια χώρα σαν την Ελλάδα με τόση θάλασσα, τόση ακτογραμμή και τόσα νησιά και έχεις άνεργους αρχαιολόγους και δεν τους βάζεις, τους εκπαιδεύεις στην κατάδυση για να δουλεύουν όλοι οι άνθρωποι σε όλα τα νησιά και να μας φέρνουν τον πολιτισμό μας, είσαι άξιος της μοίρας σου. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά εγώ είμαι ο μόνος που δεν μπορώ να παραπονεθώ ή να μιλήσω, διότι. Όχι, αλλά αυτή. Όταν το 1996 ο συγχωρεμένος, ο τότε έφορος εναλλήλων, ο Δημήτρης Οκαζιάννης, μου πρότεινε. Λόγω της προσφοράς που είχα στην Εναλλήλων, να δουλέψω μαζί τους, να με προσλάβουν. Εγώ είπα: όχι, προτίμησα τον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Όχι, δεν πάει. Δεν λέω για σένα, λέω για κάποιους άνεργους που. Δεν πάνε εύκολα. Θέλει εξειδίκευση. Δεν είναι κάτι εύκολο. Να τους εκπαιδεύσει το κράτος όταν και να τους επιδοτήσει. Σήμερα δεν μπορείς δηλαδή, να παίρνεις 10.000 ευρώ επιδότηση για να πάρεις ένα αυτοκίνητο. Μήπως πια τεχνολογίας και κάνουμε και διαφημίσεις και το ένα και το άλλο, και να μην επιδίνεις αυτά τα λεφτά. Είναι ένας μισθός ενός χρόνου για ένα παιδί που είναι άνεργο τώρα και θα σε ευλογάει και θα σου φέρει και πράγματα στην επιφάνεια που θα τονώσει το τουριστικό ενδιαφέρον μιας περιοχής τώρα. Ό,τι θέλουμε κάνουμε, όχι λεφτά. Λεφτά τα δίνουμε προς ένα συγκεκριμένο σημείο, προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που κάποιοι μας κλείνουν το μάτι και εμείς τους κλείνουμε το μάτι τώρα. Εγώ μιλάω. Έτσι. Δεν έχουμε δώσει ποτέ τέτοια λεφτά για τον πολιτισμό μας. Έχετε δίκιο, δεν μπορώ. Και υπάρχουν άνεργοι αρχαιολόγοι στην Ελλάδα, στη χώρα του πολιτισμού. Άνεργοι αρχαιολόγοι, και έχω δει παιδιά που είναι ταξιτζίδες, είναι σουβλατζίδες, είναι ντελιβεράδες και έχουν τελειώσει αρχαιολογία. Πού στη χώρα, που όπου και να σκέψεις, βρεις ένα οικόπεδο με αρχαία. Έχετε δίκιο. Δεν μπορώ να σας πω κάτι σε αυτό, έχετε δίκιο. Έτσι. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα γιατί το αρχαίο λιμάνι της Άντζας με 300 μέτρα λιμενοβραχίωνα του 8ου αιώνα π.Χ. όταν τα μισά κράτη που υπάρχουν, τα 75% των κρατών που υπάρχουν στον πλανήτη δεν υπήρχαν το 8ο αιώνα π.Χ. Δεν υπήρχαν, όχι να έχουν και πολιτισμό και έργα και έργα θαλάσσης. Έτσι, ναι. Δεν υπήρχαν. Πάρτε στο χάρτη και παίζουμε. Αυτή υπήρχε τον 8ο αιώνα π.Χ. Ούτε οι μπαρμπάδες τους δεν υπήρχαν. Λοιπόν, και. Τσαντίζω. Πάμε πάρει κάτω. Η αρχαία της λοιπόν είναι μια πόλη κράτος που πρωτοτυπεί. Όπα, δεν μου είπαμε. Δεν θα τελειώσαμε τη θάλασσα της Άντισσας. Έχουμε τις νησίδες. Τις νησίδες. Στα Φακιδονήσια εκεί πέρα. Εάν πάτε λοιπόν. Πόσο απέχουν από τη στεριά? Οι βραχονησίδες περίπου στο 1 χιλιόμετρο. Ένα χιλιόμετρο. Και σε κάποια σημεία ίσως και λιγότερο. Άρα λοιπόν 1 χιλιόμετρο από την στεριά, τη θάλασσα, την ακτή της. Θα το πάμε ως εξής. Σήμερα ανασκάπτεται από τον κύριο Τριανταφυλλίδη αυτό που ονομάστηκε το κάστρο των Αγίων Θεοδόρων, το οποίο χτίστηκε σαφέστατα πάνω σε ερείπια της αρχαίας Άντισσας. Της αρχαίας Ακρόπολης της Άντισσας, φαντάζομαι. Ναι, η οποία καταστράφηκε από τους Ρωμαίους το 167 π.Χ. Τιμωρητικά πάντα, γιατί είχαν φιλοξενήσει Μακεδόνα ναύαρχο. Αυτή η πόλη, τόσο σημαντική ή τόσο γνωστή για το εμπόριό της, είχε ένα μικρό θεματάκι. Το λιμάνι της, ή τουλάχιστον ο γνωστός λίμενο βραχίωνας που είχε δίπλα από την πόλη στις παρυφές της Βίγλας, γιατί η Χερσόνησος ήταν το κάστρο μέσα στο οποίο σε δύσκολη κατάσταση κλεινόντουσαν όλοι. Αυτό μέσα όπως η Ακρόπολη. Ακρόπολη ακριβώς. Η Ακρόπολη ήταν ακριβώς απέναντι στη Βίγλα, όπου εκεί θα ήταν για τους high school Oxford Society ξέρουμε τώρα. Ακόμα. Και θα πηγαίναν οι αριστόκρατες. Δίπλα λοιπόν στις παρυφές του Λόφου. Η φλέμπα θα πήγαινε. Στις παρυφές λοιπόν του Λόφου υπάρχει ένας μικρός λιμενοβραχίωνας.
με ένα λιμανάκι το οποίο είναι ειλικρινά απαθές, δεν χωράει. Σκάφη, δηλαδή τρία τραχαντήρια δεν τα χωράει μέσα, κατά πόσο ένα δεν είμαι σίγουρος αν το χωράει. Εκεί υπάρχει μια δική μου θεώρηση, μια εικασία, μια υπόθεση. Ότι πίσω η λιμάνι είναι αυτό. Ναι. Πώς ένα τέτοιο... Τόσο μεγάλη πόλη, περιοχή, κράτος, επαρχία, πόλη, κράτος. Με τέτοιο εμπόριο, με τέτοια σημαντικότητα... Έλα τώρα, και μόνο που μου λες ότι χωράει ένα τριχαντήρι μέσα τώρα, άρα αυτό ναι, δεν είναι το ναι, λιμάνι. Δεν τέλος. Είναι το λιμάνι. Η δική μου λοιπόν πεποίθηση είναι ότι... Δεν είναι μόνο πεποίθηση, βουτάς κιόλας, βλέπεις. Βουτάω και ναι, όπως έχω δει και έχω δει πράγματα και... Καλό θα είναι όσο πιο γρήγορα μπορέσουν να έρθουν κάποια στιγμή, είτε να το επιβεβαιώσουν όσο παραμένουν στοιχεία, διότι δυστυχώς δεν βουτάω μόνο εγώ. Βουτάει πάρα πολύ σκοτώσεις. Κατάλαβα, πολύ καλά τι λες. Ακριβώς και αυτό το λέω. Και κάποια από τα στοιχεία που υπάρχουν σήμερα δεν θα υπάρχουν μεθαύριο. Όπως και αυτά που πρωτοείδα εγώ όταν πρωτοάρισα με καταδύομαι μαζί με τα συγχωρημένα τα μπαρμπάδια μου σε ηλικία 13-14 χρονών. Δεν υπάρχουν τώρα. Άρα λοιπόν το λιμάνι ήταν, τα νησάκια αυτά υπάρχει, είναι στο ένα χιλιόμετρο, είναι τόσο μεγάλο το λιμάνι. Υπάρχουν κάποιες βραχονισίδες, όχι δεν είναι όλο λιμάνι, mm-hmm. κατ' εμένα. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες βραχονισίδες βόρεια της, του κάστρου των Αγίων Θεοδόρων. Αυτά σήμερα, που λέμε Φακού σήμερα. Οι βραχονισίδες της Φακούς. Ωραία. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτές τις βραχονισίδες οι αρχαίοι Αντισαίοι τις εκμεταλλεύτηκαν. Τις μπαζούσανε. Mm-hmm. Δηλαδή, κάνανε λιθορυπές. Με λιθοσωρούς επάνω, με φτιάξανε... Προσέξτε, είναι σε σχεδόν μία ευθεία, ένας μεγάλος βράχος. Κλιματοθράφιστη. Ένας μεγάλος φυσικός βράχος. Και στη συνέχεια, από δεξιά υπάρχουν άλλοι πιο μικροί βράχοι, οι οποίοι έχουν μία μεγάλη απόσταση. Δηλαδή, είναι κοντά στα 80 μέτρα από τον ένα βράχο μέχρι τον άλλον. Αυτοί οι βράχοι φυσικοί μεταξύ τους φαίνεται με το πιο άπειρο μάτι ότι είναι μπαζωμένοι. Έχουν τοποθετηθεί μεγάλες πέτρες, πέτρες διαφορετικές. Να το εξηγήσουμε. Είναι, μπαζωμένοι. Δηλαδή, είναι λιθορυπές και εκεί. Έχουν τοποθετηθεί κάποιοι πέτρες. Κάποιοι άνθρωποι πήγανε και ρίξανε κάποιες πέτρες. Είναι ρηχά. Είναι πολύ ρηχά. Α, ρηχά είναι. Είναι ρηχά. Και εκεί ρηχά. Και εκεί ρηχά. Από εκεί που είναι οι φυσικές βραχονισίδες. Mm-hmm. Στο ενδιάμεσο αυτών των βραχονισίδων κλειστήκανε. Βέβαια με τα χρόνια σίγουρα κάποιες έχουν σπάσει ακόμα και παρότω σε μου του ιδίου έχω δει και από πλοία πολεμικά να τα χρησιμοποιούν σαν στόχους σκοποβολής. Υπήρξε και αυτό στο παρελθόν βέβαια, το οποίο σταμάτησε. Επί της ουσίας τι μου λες τώρα, ότι ρίχνανε τα πλοία σε ένα αρχαίο λιμενικό έργο, έτσι, απίστευτο. Ναι. Απίστευτε. Που δεν το γνωρίζει κανένας ότι τώρα, φαίνεται σαν μια βραχονισίδα. Έλα τώρα που δεν το γνωρίζει. Και όμως είναι αλήθες, δεν το γνωρίζουν. Και δεν το, και δεν το γνωρίζει. Και πας και ρίχνεις το νησάκι πάνω. Εντάξει τώρα. Τα σημάδια παραμένουν, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας αυτό. Αυτές λοιπόν οι βραχονισίδες χρησιμοποιήθηκαν από τους αρχαίους. Γιατί? Για να κάνουν ένα κυματοθράφστη. Επειδή είχαν πολύ μικρό λιμάνι, mm-hmm. το άλλο το λιμάνι ήταν περίκλειστο και όχι εύκολα προσβάσιμο, ήταν καθαρά ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, mm-hmm. κατασκευαστική κατά τη σύμμωση, και έτσι είναι. Οπότε έπρεπε να πρωτοστατήσουν, να εφεύρουν κάτι. Να φτιάξουν λιμάνι. Να φτιάξουν κάτι. Είναι αλίμενος η περιοχή, έτσι. Είναι αλίμενος, ναι. Είναι ριχά τα νερά. Ριχά. Τα νερά. Οπότε χρησιμοποιήσουν όλους τους κόλπους που είχαν για να βάζουν τα πλοία τους ετοιμοπόλεμα κάποια, εμπορικά τα άλλα τα οποία έπρεπε να πηγαίνουν έρχονται και μαζί και δίπλα από το μεγάλο βράχο της Φακούς βλέπουμε μία τεράστια λιθορυπή σε πλάτος και σε μάκρος η οποία κλείνει. Δεν θα πάω στα μέτρα. Τα μέτρα αυτά που μπορώ εγώ να βγάλω είναι μόνο μέσα από το Google Earth, να λέμε mm-hmm. τη μαύρη αλήθεια, διότι η περιοχή είναι δύσκολη. Και από ρεύματα και από καιρό. Δεν είναι εύκολες οι καταδύσεις. Οι καταδύσεις από μένα ξεκίνησαν από μικρή ηλικία, εντατικοποιήθηκαν την περίοδο του 1993 μέχρι και του 2000-2002, μετά έκανε οικογένεια και δεν ήταν τόσο εύκολο. Αλλά δεν είναι εύκολο συμμετρήσει και ειδικά από ένα άτομο. Και ειδικά όταν οι καταδύσεις μέχρι και πρόσφατα ήταν παράνομες και ήθελε ειδικές άδειες που πήγαινα και έπαιρνα εγώ για να μπορώ να καταδύομαι. Δεν ήταν εύκολα πράγματα αυτά. Ούτε εύκολο συμμετρήσει, ούτε εύκολο να βρει και ένα σύντροφο ζευγάρι να σε βοηθήσει σε αυτά.
Πριν συνεχίσουμε και πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, να σας το ολοκληρώσω όμως να μην το χάσουμε. Πιστεύω λοιπόν και τα ευρήματα το αποδεικνύουν και θα το αποδείξουν πιστεύω στο μέλλον, ότι δίπλα από το Μεγάλο Βράχο φτιάχτηκε μια εξέδρα, μια πλατφόρμα αρκετά μεγάλη, τουλάχιστον 50 μέτρα επί 30, όπου ίσως εκεί πάνω να μπορούσαν να το κάνουν από βάθρα για να ξεφορτώνουν τα μεγάλα εμπορικά πλοία στα αρχαία χρόνια και με μικρότερα να βγαίνουν έξω στο λιμανάκι. Άρα να είναι απ' έξω τα μεγάλα και μέσα ακριβώς, είναι τα μικρά ακριβώς. Και να μπορούν να σκαλώνουν εκεί πέρα. Είναι πάντως ένα μέρος που ακόμα και με τον πιο δύσκολο καιρό το φορτιά, αν κάτσεις από την νότια, από την υπήνεμη πλευρά, μπορεί και στέκεται ακόμα και μια μικρή βάρκα. Χρονολόγηση έχουμε για αυτή την πλάτη. Δεν έχει πάει κανένας να το δει. Η προσπάθεια που κάναμε το 95-96 με την. Έλα, μωρέ, και εσύ από το 95-96 θα πάρει το 2024. Τώρα εσύ και υπερβολικός, θες να κινούνται γρήγορα οι διαδικασίες. Τι λέει, ρε Παναγιώτη. Το 95 λέει πήγε και το 2024. Περίμενε 20 ακόμα. Εγώ θα πω. Κάτσε, τελειώνω. Μετά, σε σύνταξη εννοώ. Σε λίγο έρχεται Ορφέας, κυρίες και κύριοι. Ορφέας στη Λέσβο, σε λίγο. Κρατηθείτε, μείνετε εδώ. Είμαστε λοιπόν εδώ, κυρίες και κύριοι. Σήμερα μιλάμε για τη Λέσβο και όχι για όλη τη Λέσβο. Δεν θα μπορούσε να χωρέσει όλη η Λέσβο σε μια μικρή δύοωρη εκπομπή. Μιλάμε μόνο για το κομμάτι, την επικράτεια της αρχαίας πόλεως κράτους της Άντισσας. Και έχω εδώ τον φίλο μου τον Νίκο τον Μαμούδη. Μαμούνι σκέτο. Σκέτο μαμούνι για την Άντισσα. Είπαμε μετά τις θαλάσσεις της. Ναι. Έχει κάτι άλλο πρέπει να πούμε. Μια και βουτάς, τι ψαράκι καλό έχει εκεί πέρα κάτω. Καλά ψάρια. Έχει και φτηνά ψάρια. Και δεν είναι μονάχα τα ψάρια. Είναι γενικά η κουζίνα της Λέσβου. Εδώ διαφοροποιούμαστε με την Κρήτη. Mm-hmm. Έχει διαφορετική κουζίνα. Mm-hmm. Είναι κάτι που θυμίζει και Σμύρνη και Κωνσταντινούπολη και πόλη. Με ιδιαιτερότητες. Mm-hmm. Πολλά κοινά φαγητά, όμορφα φαγητά. Τουλάχιστον δική μου γλώσσα έχει συνηθίσει σε αυτά. Λέω γιατί τα ψάρια, επειδή ήσουν. Τα ψάρια έχει τα πάντα. Τα πάντα όλα. Πάντα. Είναι καθαρά νερά, είναι mm-hmm. πολλά. Είχαμε κάποια προβλήματα με κάποιες ηχθειοκαλλιέργειες που επιβαρύναν. Φαντάζομαι ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, το έχουμε θίξει, το έχουμε πει. Είναι ένα θέμα που ευχαρίστω το ξανασυζητήσουμε και μαζί κάποια φορά. Τα ηχθειάλευρα και όλα αυτά τα πράγματα που ταΐζουν αυτά τα καημένα τα ψαράκια εκεί πέρα μέσα, αλλά αυτό θα το κάνουμε κουμπί, θα πούμε για αυτά τα πράγματα. Όποτε θέλετε, ευχαρίστω. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Στεριανή Άντισσα. Στη Στεριανή Άντισσα. Περπατάμε στα χωράφια, πάμε στη γη, πάμε. Είναι μια ιδιαίτερη, πάλι, κατά ό,τι λέω είναι οι δικές μου απόψεις, οι οποίες βασίζονται βέβαια στα ευρήματα. Μα εσένα έχουμε εδώ, δεν μας πεις άλλο. Να ακούω ποιο να καλούσαμε τους άλλους. Α, σωστά το λέτε. Και πάμε στο κομμάτι αυτό που λέμε το κάστρο. Το κάστρο των Αγίων Θεοδόρων, το οποίο ανασκάπτεται από το 2017. Πολλά τα ευρήματα. Τεράστια έκταση. Περίπου 25 στρέμματα είναι όλο το κάστρο. Είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη. Δεν το λες, είναι μεγάλη η έκταση. Χωρίζεται σε δύο. Στο πάνω κάστρο θα το λέγαμε. Παίρνω την έκφραση αυτή από το κάστρο της Μυτιλίνης που γι' αυτό χωρίζεται σε δύο, που είναι το μεγαλύτερο της Μεσογείου. Έχει και αυτό ένα δικό του τμήμα. Της Μεσογείου όλη ή των Βαλκανίων είναι της Μυτιλίνης. Της Μυτιλίνης πρέπει να είναι της Μεσογείου. Της Μεσογείου, μάλιστα. Αν δεν είναι λάθος πληροφορίες μου, δεν με απαντάει η μνήμη μου, νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο και από αυτό της Μάλτας, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Τα έχω περπατήσει και τα δύο και έχω και αυτή την εντύπωση προσωπικά. Μπορεί να κάνω πάντα λάθος, αλλά. Ναι. Νομίζω ότι ήταν το Βαλκανίων. Ωραία, πάμε παρακάτω. Όχι, είναι της Μεσογείου, το μεγαλύτερο. Okay.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο κομμάτι του κάστρου που ανασκάπτεται αυτή τη στιγμή. Έχει δύο τείχοι με πύργους και στο νότιο κομμάτι της Χερσονήσου, αυτό που συνορεύει με την Τάφρο, που είναι Τάφρος, είναι μια Τάφρος που φαίνεται από τον δρόμο, μάλιστα εκεί δεν ήταν ποτέ δρόμος. Αυτός ο δρόμος πρέπει να είναι τέλη δεκαετίας 60, αρχές δεκαετίας 70. Κάνανε ένα παραθαλάσσιο, παρά το κύμα, χωματόδρομο και φτάσανε μέχρι ένα ξοπλήσι, αυτό της Αγίας Βαρβάρας, και γκρεμίσανε τα δύο κοντά στη θάλασσα τμήματα του κάστρου, του αναλυματικού τείχους της Τάφρου, απέναντι από το κάστρο. Δηλαδή όλα αυτά για να πάμε στο ξοκλήσι Αγίας Βαρβάρας. Και να διευκολυνθούν διάφοροι που είχαν κτήματα, χωρίς πολλή σκέψη, χωρίς να ρωτήσουν κόσμο. Βέβαια, το εναπομείναν σχεδόν χωρίς να έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις εκατονταετίες, είναι πάνω από 120 μέτρα αυτό που απομένει και πρέπει να λείπουν 5-6 μέτρα από τις δύο τις πλευρές. Φαντάζομαι το λέμε, θα υπάρχει εκκλησάκι των Αγίων Θεοδόρων μέσα για να λέγεται έτσι το κάστρο, έτσι. Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει εκκλησάκι. Έχει βρει ο ανασκαφέας ο κ. Τριανταφυλλίδης, φαντάζομαι ότι είναι κάποια εκκλησάκια αυτά. Πιστεύουν ότι υπάρχει μέσα και δεν έχουν τελειώσει οι ανασκαφές τώρα προς Θεού. Δηλαδή έχουν ακουμπήσει επιφανειακά όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχουν ακουμπήσει ούτε το 1/5 της επιφάνειας έκτασης του κάστρου. Κατά τους δικούς πήρε αυτό το όνομα. Από διάφορους περιηγητές δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Λένε ότι εκεί ήταν το κάστρο του Σαν Θεοντόρου. Δηλαδή ο Πορκάχη, ένας περιηγητής, τοποθετεί το κάστρο στη πιο δυτική πλευρά του νησιού και το ονομάζει Σεντ Θεοδόρο. Και έτσι. Μέχρι και σε χάρτες του Πυριραίης εμφανίζεται. Βέβαια σαν νησίδα εμφανίζεται σε χάρτες του Πυριραίης. Μήπως αυτό η Τάφρος το φαινό ήταν, πήγαινε η θάλασσα μέσα και έμοιαζε να είναι σαν νησί. Πιθανά. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Δεν έχουμε τόσες πηγές. Μα για να το έχουν νησαίο έδαφος, έτσι προφανώς. Ένας το έχει σαν... Ένας. Άλλος το τοποθετεί σε άλλο μέρος της Λέσβου κοντά. Στο Σίγρι υπάρχουν διαφοροποιήσεις και δεν υπάρχουν πολλές πηγές. Εδώ είναι και το παράδοξο. Δεν ξέρουμε. Για να τον ονομάσουμε ένα κάστρο, την αρχαία Ακρόπολη Τσάντισσας, Αγίων Θεοδόρων, χωρίς να υπάρχει εκκλησάκι των Αγίων Θεοδόρων, μου κάνει λίγο παράνοια. Αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Δεν έχω τη δυνατότητα να σας δώσω απαντήσεις. Δεν ξέρω αν έχει κανένας. Εκτός και αν, επειδή οι Άγιοι Θεόδωροι είναι χθόνιες θεότητες του κάτω κόσμου και συνδέεται με κανένα Ορφέα, με κανένα μαντίο, με κανένα σπήλαιο εκεί πέρα μέσα και το σπήλαιο το ξορκίσαμε, το βγάλαμε από τα αρχαία ελληνικά και πάμε, βάλαμε του Αγίου Θεοδόρου, βάλαμε κανένα εικόνισμα των Αγίων Θεοδόρων μέσα για να το έτσι ωραιοποιήσουμε. Καταλαβαίνω πως σκέφτεστε, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω, βέβαια ούτε ειδικός επιστήμονας είμαι, δεν άλλος είναι ο γνωστικός μου τομέας, ο δικός μου γνωστικός τομέας, αλλά ίσως να υπήρχε παρακείμενο, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Δεν έχουμε βρει πάντως κάποιο εκκλησάκι των Αγίων Θεοδόρων. Εκκλησάκι όχι. Βάσεις κάποιων κτιμισμάτων που μοιάζουν και νομίζω ότι είναι δύο, όπως αναφέρει ο κύριος Τριανταφυλλίδης, μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα. Εκκλησιών, ας πούμε, μάλλον. Βέβαια. Έχουν βρεθεί. Ωραία. Αυτά τι έχουμε βρει εκεί πέρα μέχρι τώρα, λοιπόν, παρόλο τις μικρές ανασκαφές και τις λίγες. Κοιτάξτε, αυτά που έχουν βρεθεί και που αλλάζουν, αυτά για τα οποία πιστεύαμε μέχρι τώρα για αυτό το κάστρο, ξέραμε ότι ήταν σημαντικό, ξέραμε, είχαμε ακούσει, δεν ξέραμε αν ήταν αυτό βασικά το κάστρο των Αγίων Θεοδόρων ή ήταν κάπου αλλού, γιατί βρήθη από αρχαιότητες η περιοχή. Σας είπα, η αρχαία Άντισσα είναι μια πόλη κράτος με ιδιαιτερότητες κατ' εμένα. Οι ιδιαιτερότητες αυτές οφείλονται σε οικιστικά κατάλοιπα που βρίσκονται και υπάρχουν. Βλέπετε ότι το λιμάνι της ήταν ένα χιλιόμετρο και παραδίπλα. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Και εκεί ήταν ένας οικισμός ναυπηγοεπισκευαστικός και κατασκευαστικός. Αν υπήρχε το σκαλοχώρι τότε, σαν οικισμός, αν, που δεν υπάρχουν στοιχεία που να το αποδεικνύουν, και χρησιμοποιούσαν τα καμίνια ή τις περιοχές από όπου εξορίσανε το χώμα, εργατική ήταν εκεί μια συνοικία που φτιάχνανε εργαστήρια, πύληνα. Τσουκαλαριά και τέτοια. Ο κάμπος, η αρχαία Άντισσα έχει δύο ποταμούς. Αυτός της Λαγκάδας, μια περιοχή που είναι Λαγκάδα, ένας
οι ποταμοί δεν είναι μόνιμοι και δεν τρέχουν νερά όλο το χρόνο. Ωραία. Mm-hmm. Και αυτό του Βούλγαρη. Γύρω από αυτούς τους ποταμούς υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις γης. Και έξω από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις γης, στις παρυφές των λόφων, ήταν και βρίσκονται ακόμα και σήμερα κομμάτια από οικιστικά βάσεις σπιτιών, κτηρίων. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι θα υπήρχε ένα φλουριουδάκι εδώ. Εκεί. Αρχαίο. Αρχαίο, έτσι. Βέβαια, όπως σας είπα, και στη Βίγλα, ακριβώς απέναντι από το Οβριόκαστρο, όπως το ονομάζανε, την Καστροπολιτεία των Αγίων Θεοδόρων, όπως τη λέμε, και πάμε να την ταυτίσουμε σήμερα, η ΛΑΜΠ, το 30 με 32, έκανε δειγματοληπτικές ανασκαφές, τομές, όπως ονομάζεται. Τώρα, βέβαια, σε αυτές τις τιμές, τομές κατάφερε και πέτυχε και μπόρεσε και έβγαλε δύο ιερά στην επιφάνεια, τα οποία βέβαια τα ξανασκέπασε. Ποια ιερά ήταν αυτά? Δεν ονομάζονται τα ιερά, ονομάζονται, υπάρχει η χαρτογράφησή τους, υπάρχουν τα στοιχεία δηλαδή, που έχουν βρεθεί. Η Αγγλίδα, ναι. Προπολεμικά, η Αγγλή, του λέγει και ο Ζαπέτας, έσκαψε, σωστά. Βρήκε δύο ιερά, σωστά. Τα αναφέρει σωστά. Και τα ξανα... Αναφέρει ότι τα έχει βρει, ότι είναι... Ναι ρε παιδί μου, τα βρήκε, εγώ σου λέω, και τα ξανασκέπασε και τα ψάχνουμε και τα βρίσκουμε. Όχι, δεν τα έχουμε ψάξει ακόμα. Φαντάζομαι ότι. Δεν τα βλέπουμε, δεν τα βλέπουμε. Όχι, είναι σκεπασμένα. Ωραία, και μετά αυτή η τύπισσα, δηλωμένη πράκτορα των Άγγλων, γνωστό αυτό, επικατοχής και σωστά. Αυτό έτσι. Δεν... Μετά αυτή η τύπισσα γίνεται πρόεδρος του Μουσείου Fitzpatrick. Κατεξοχήν αρχαιοκαπηλικού μουσείου κλπ. Υπηρέτησε στο πολεμικό ναυτικό της Μεγάλης Βρετανίας. Ναι, στο τμήμα. Εντάξει, εγώ λέω πέρα. Τώρα και εσείς σκεφτείτε. Εγώ λέω και εσείς σκεφτείτε. Πάντως... Άρε Λέσβο, ψάχνεις την ιστορία σου και ψάχνεις να βρεις την ταυτότητά σου. Είχε όμως μια σημαντική αρχαιολογική προσφορά. Βοήθησε να βρούμε και να ανασκάψουμε και τη Θέρμη, τη Θερμή όπως τη λέμε εμείς, και την αρχαία Άντισσα. Και βρέθηκαν κάποια πράγματα, βρήκε στοιχεία όπως το Αγγείο. Το μελανόμορφο... Ξέρεις κάτι, Νίκο μου. Πείτε μου. Εγώ δεν συμβιβάζομαι με το λίγο. Και καλά κάνω. Δεν συμβιβάζομαι με το λίγο. Τα θέλω όλα. Καταλαβές. Και επαναλαμβάνω. Καλά. Δεν συμβιβάζομαι με αυτά που μου αφήσανε. Δεν αισθάνομαι καλά, ρε παιδί μου. Να έχει μπει όλο σπίτι μου. Να τον φιλοξενώ. Να μην έχει κατακλέψει. Και μετά να λέω, εντάξει μου, ήταν και καλός άνθρωπος. Δεν με σκότωσε. Μου πήρε το βίντεο, την τηλεόραση, τον καναπέ. Αλλά ζω. Είμαι μαζί σας, αν μου βρείτε τον τρόπο. Δεν ξέρω, δεν είμαι πολιτικός, δεν είναι αυτή η θέση μου. Όλα. Α, να τα φέρουν πίσω, υπάρχει. Όλα. Είναι νομικός, υπάρχει. Όλοι οι νόμοι το λένε αυτό, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Γεια σου, κυρία Fitzpatrick. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέγαμε για την αρχαία Άντισσα και για τους οικισμούς που είναι διάσπαρτοι. Σαφέστατα θα υπήρχαν στον κάμπο της Καλονής άλλοι. Διάσπαρτισμοί που ήταν συντεχνιακοί κατά κύριο λόγο. Αγρότες εκεί, σε άλλο μέρος θα φτιάχνανε σαμάρια, αλλού θα παιδεύανε άλογα. Έτσι λειτουργούσε η Άντισσα. Δεν ήταν όπως άλλες πόλεις, όπως η Μύθινα. Που είχε μια μεγάλη κεντρική πόλη, παύλα πρωτεύουσα, ας πούμε, μεγάλο οικισμό και εντάξει, κάποια χωριά. Ναι. Και έτσι καταλήγω εγώ τουλάχιστον στο συμπέρασμα από προαστιακά ευρήματα γύρω από την αρχαία Άντισσα που βρίσκω. Αυτή τη στιγμή. Παλαιολόγος. Μάλιστα. Φαίνεται ότι είχε κάποια έντονη παρουσία. Το βλέπουμε και από το υπέρθυρο που ανακάλυψε ο κύριος Τριανταφυλλίδης μέσα στο κάστρο, το οποίο είναι ιδιαίτερο, όμορφο, από ντόπιο βράχο, φτιαγμένο και λαξευμένο και έχει πάνω συγκεκριμένα εμβλήματα. Έχει τα 4 β των Παλαιολόγων, έχει τις φωλίδες των Γατελούζων, έχει το... Παναγία μου. Ποιο? Γατελούζων, δεν εντάξει, πάμε παρακάτω. Ναι, είχαν και αυτή μια περίοδο στη Λέσβο, οι οποίοι δεν κάνανε κακό. Όλοι περίοδους είχαν. Βοηθήσανε, δημιουργήσανε. Ναι. Υπάρχει το έμβλημα των Παλαιολόγων. Υπάρχει το έμβλημα των Παλαιολόγων και βέβαια υπάρχει και ένα έμβλημα που εγώ τουλάχιστον μπορώ να διακρίνω, αν είναι σωστό, αυτό θα το πούνε οι ειδικοί επιστήμονες, ένα 4ο σύμβολο που δείχνει ένα κάστρο με 3 πύργους.
αλλά φαίνεται ότι πάνω στο υπαίθυρο σκαλίστηκε τελευταία, ίσως και μεταγενέστερα. Άρα να έγινε ένα τρίτο πύργο μεταγενέστερα, να γίνει. Πύργοι αυτή τη στιγμή είναι 5 που υπάρχουν. 5 τώρα. 5. 5 στο μέσα τείχος του κάστρου και πρέπει να είναι και τόσοι στο έξω. Δεν το λες μικρό. Δεν το λες μικρό. Είναι μεγάλο, είπαμε. Είναι γύρω στα 25 στρέμματα. 25 στρέμματα. Μεγάλο. Άρα φανταστείτε ότι από τα τείχη σε κάποια σημεία υπερβαίνουν τα 16 μέτρα. Έχει άλλο τόσο μεγάλο κάστρο η Λέσβος? Ναι, της πρωτεύουσας της Μυτιλήνης. Εντάξει, όποιος δεν ξέρει αυτό, είναι σαν να μην ξέρει τη Μυτιλήνη και τη Λέσβο, γιατί την μπερδεύει. Έτσι, άλλο λέω. Αλλά άλλο έχει. Και τη Σμύθινας είναι μεγάλο κάστρο. Είναι μεταγενέστερο. Είναι μεταγενέστερο της αρχαίας Άντισσας το κάστρο. Δεν ξέρουμε τις διαδοχικές φάσεις επακριβώς και τι ήταν χτισμένο. Πότε ξεκινάει? Είπαμε το κάστρο. Αυτά που έχει βρει ο κύριος Τριανταφυλλίδης ξεκινάνε από, είπαμε, από τη δεύτερη χιλιετία είχε η ΛΑΜΠ, 16ο αιώνα ο κύριος Τριανταφυλλίδης αν δεν απατώμε, και φτάνει μέχρι και σήμερα. Μόλις δεν κάνει η ιδιαιτερότητα του κάστρου και των τυχών, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η ανασκαφή, που τις αρχές της δεν είναι, είναι ότι το κάστρο βρίσκεται σε βραχονισίδα. Το βόρειο τμήμα, όπως και τμήματα του ανατολικού και του δυτικού, είναι κρέμνα. Α, ο φυσικός βράχος, είναι ο φυσικός, δηλαδή, βράχος, χρησιμοποιείται είναι ως κρέμνα. Φυσική άμυνα. Ακριβώς. Εκμεταλλεύτηκαν, δηλαδή, το τοπίο. Ακριβώς. Όλη την γεωγραφία της περιοχής την εκμεταλλεύτηκαν, φτιάξανε το νότιο. Οπότε οι μόνες είσοδοι από πού είναι, δηλαδή? Υπάρχει κεντρική είσοδος και κάποιες παραδιπλανές, γιατί τμήματα ειδικά του ανατολικού. Κεντρική από πού πας, δηλαδή, από το? Από την Τάφρο. Από την Τάφρο. Η οποία ανασκάπτεται, δεν έχει τελειώσει. Πιθανά να είχε, δεν το ξέρουμε. Αυτά θα μας τα δώσει στο μέλλον ο κύριος Τριανταφυλλίδης, φαντάζομαι. Στο ανατολικό τμήμα του τείχους υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία έχουν πέσει με τα χρόνια. Ακόμα και σημεία που εμείς σαν παιδιά τα βλέπαμε να στέκονται με 2-3 τρύπες, με βράχους ή πέτρες που λείπανε, σήμερα πλέον έχουν πέσει. Μάλιστα. Είναι πολλά τα χρόνια. Και από ευρήματα αρχαιολογικά σημαντικά? Πέραν από το υπαίρθυρο υπάρχουν πολλά ευρήματα. Αυτά αναγράφονται και φαίνονται και στο διαδίκτυο και έχουν σημειωθεί πολλά από αυτά από τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Τα περισσότερα δεν έχουν εκδοθεί, δεν έχει εκδώσει ο κύριος Τριανταφυλλίδης ένα επίσημο paper ακόμα, τουλάχιστον γνωστό σε εμάς, για να μπορέσουμε να τα απαριθμίσουμε. Ένα σημαντικό ακόμα έβριμα, το οποίο είναι του 3ου αιώνα π.Χ., είναι μια κεφαλή της Υγείας, η οποία βρέθηκε κοντά στην είσοδο, την κεντρική είσοδο, η οποία είναι εξαιρετική σε ομορφιά, τουλάχιστον είναι πανέμορφο κεφάλι. Είναι πανέμορφο. Τώρα, για να υπάρχει κεφαλή της θεάς Υγείας εκεί πέρα, πρέπει να έχει και ασκληπείο. Δεν ήταν μόνη της αυτή, δεν φύτρωνε μόνη της, ήταν και ο μπαμπάς εκεί, το πάλι σύζυγος. Θα παραπέμψω στον κύριο Τριανταφυλλίδη που θα μας δώσει. Έχουμε τίποτα αιματικά νερά εκεί πέρα? Έχουμε όλοι λες προς γεμάτη νερά φλέβες. Στη συγκεκριμένη περιοχή αιματικά, όχι. Εκτός αν μας χαρτί η κεφαλή από κάποιο άλλο σημείο που υπήρχε ασκληπείο στην. Γιατί όλοι λες προς είναι γεμάτη αιματικά νερά και εφαιστιακά νερά. Αυτά είναι τα νερά. Αυτό είναι αληθές. Υπάρχουν. Ναι, οπότε... υπάρχουν στην Εφθαλού, στον Πολυχνήτο. Υπάρχουν. Mm-hmm. Αλλά στη συγκεκριμένη περιοχή, τουλάχιστον σε μένα αλλά και σε όσους γνωρίζω εγώ, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο γνωστό. Ναι, γιατί η υγεία δεν μπορεί να ήταν μια θεότητα μόνη της, χωρίς να υπήρχε νοσοκομείο. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, δεν θα σας πω ότι συμφωνώ απαραίτητα, αλλά υπήρχε. Μπορεί να υπήρχε ναός αφιερωμένος, μπορεί να υπήρχε, γιατί είπαμε είναι του 3ου αιώνα. Ναι, ναός αφιερωμένος δεν ήταν ναός, ήταν πάντα σε σχέση με ένα... Μπορεί να έχει μεταφερθεί. Να μεταφερθεί. Ή μπορεί ένας από τους δύο ναούς που... καταστράφηκε πολλές φορές. Η κυρία... Υπάρχει όμως και η πιθανότητα από τις καταστροφές, τα στρώματα να έχουν αλληλοεπικαλύψει το ένα το άλλο. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Πάμε παρακάτω. Τελειώσαμε με το κάστρο, το τάχαμο των Αγίων Θεοδόρων. Που Αγίους Θεοδόρους βλέπουμε και ακούμε και Αγίους Θεοδόρους δεν βλέπουμε. Τελειώσαμε αυτό.
Με το κάστρο των Αγίων Θεοτόκων. Θέλω να πάμε όμως στο μεγάλο, το κρατάω για το τέλος. Για ποιο? Τώρα υπάρχει κάτι πιο συνταρακτικό από την ιστορία της κεφαλής του μεγαλύτερου μύστη του κόσμου, του Ορφέα, να φτάνει στα αβαθή νερά της Άντισσας? Αυτό λέει ο μύθος, ότι ξεβράστηκε η κεφαλή του Ορφέα στην αρχαία Άντισσα, πάνω στη λύρα του, αφού οι Μενάδες στη Θράκη τον κατασπάραξαν. Τον κατασπάραξαν. Ναι. Και πετάξαν το κεφάλι. Το διαμέλισαν. Το διαμέλισαν, είναι και πιο σωστό όταν έφτασε. Ναι. Και έφτασε το κεφάλι πάνω στη λύρα, στην Άντισσα. Η λύρα παρέμεινε, μάλλον το κεφάλι παρέμεινε στην αρχαία Άντισσα και αφιερώθηκε στο ναό του Διονύσου. Και η λύρα μετέβη και πήγε στο ναό του Απόλλωνα στη Μυτιλήνη, στην πόλη. Το κεφάλι παρέμεινε και έδινε χρησμούς σε μαντίο. Εκεί που το είχε ξεβράσει το θαλάσσιο κύμα, σε σχισμή βράχου. Σε μια σχισμή βράχου. Βέβαια, αργότερα, πολύ αργότερα, κάποιοι μελετητές προσδιορίσαν ότι το μαντίο αυτό βρέθηκε σε ένα σπήλαιο. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνώ, ή μάλλον για να πω την αλήθεια, εγώ δεν συμφωνώ, μέχρι τουλάχιστον να βρεθούν στοιχεία, αρχαιολογικά έβριματα, αρχαιολογικά που να το πιστοποιήσουν. Υπάρχει ένα σπήλαιο εκεί πέρα πάνω ψηλά, υπάρχει. Ένα μητρόσχημο με μητροειδή είσοδο κλπ, το σωστό. Οποίο παραπέμπει σε κάτι ιερό, αλλά ναι. Δεν ξέρω αν ήταν μαντίο, αυτοί που το αναφέρουν αξιοσέβαστοι και γνωστοί. Είναι πολύ δύσκολη η πρόσβασή του εκεί πέρα πάνω, είναι πολύ είναι δύσκολη. Δεν θα... Δεν είναι μέρος για μαντίο, κατ' εμένα. Ναι, ένα αλλά τέτοιο πάλι μέρος εγώ δεν είμαι ειδικό. Το οποίο θα προσέλκει τόσο πολύ κόσμο, θα μπορούσε να είναι σε ένα τόσο δύσβατο σημείο. Και κατά τη δική μου γνώση, τα μαντία ήταν ιεροί χώροι. Ήταν κάτι το εκλεπτισμένο, ήταν κάτι το οποίο το είχαν φτιάξει με προσοχή. Δεν ήταν απλά ένα σπήλαιο. Πού σε ένα σπήλαιο μέσα μπορεί να κρατάς και τα πρόβατα να τα αρμέγεις. Είναι πολύ πιο πιθανό. Άλλα σπήλαια πάνω στην περιοχή. Στη Λέσβο υπάρχουν πάρα πολλά σπήλαια. Στην περιοχή όχι. 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 Τουλάχιστον. Άρα είναι το μοναδικό. Θα κρυμνοσκεπές θα έλεγε. Υπάρχουν και στο Σκαλοχώρι. Υπάρχει, αλλά σπήλαια όχι. Όχι. Να γνωρίζω εγώ. Μάλιστα. Όχι. Το κεφάλι όμως είναι σε μια σχισμή του βράχου στη θάλασσα. Τουλάχιστον από τις λίγες γραφές που έχουμε έτσι γνωρίζουμε, ναι. Θάλασσα. Στη θάλασσα βγήκε και εκεί παρέμεινε και από εκεί ανέδει τους χρησμούς. Δεν ξέρουμε τίποτα άλλο γι' αυτό. Όχι. Δυστυχώς όχι. Δεν μας αφήσανε δηλαδή, δεν σώθηκε δηλαδή. Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε το τι γραφές υπάρχουν. Κάτι το οποίο θέλω να το πω και πρέπει να το πω είναι ότι υπάρχουν μέρη στη Λέσβο που κρατάνε καλά κρυμμένα μυστικά. Ένα από αυτά είναι το μοναστήρι του Αγίου Ιγνατίου ή όπως λέγεται η Μονή Λιμόνους, με μια τεράστια βιβλιοθήκη. Ίσως από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Πιθανόν και η τρίτη σε μέγεθος στον κόσμο. Δεν ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να σας το πιστοποιήσω, δεν μπορώ να σας το διαβεβαιώσω, την έχω επισκεφτεί, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχω καταμετρήσει αυτόν τον όγκο. Και δεν μου λες. Και δεν είναι και ψηφοποιημένο. Αυτό ήθελα να πω. Και ήτανε πρόταση. Και ένα βιβλίο, αν δεν είναι προσβάσιμο στον κόσμο, είναι άχρηστο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ήτανε πρόταση δική μου και του σημερινού δημάρχου της Λέσβου, του ταξιάρχη του Βέρου. Έγιναν προσπάθειες και επικοινωνίες με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για να ξεκινήσει η ψηφιοποίησή του. Δεν έχω πληροφόρηση αν έχει ολοκληρωθεί και σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Πότε έγινε η πρόταση? Πριν από 4 χρόνια περίπου. Καλά, 4 χρόνια είναι αυτό. Κάτσε, το συζητάμε ακόμα. Περίμενε. Όχι, το μέχρι να πάει η Χελώνα. Να πάει... Καλά, είναι από τα καλά. Το είδα. Ναι, μέχρι να πάει η Χελώνα να φέρει το μήνυμα. Να η κύριε αυτή να στείλει το χελιδόνι. Να μην είμαστε. Να βάλει. Έχει ανθρώπους που παιδεύονται. Τα προσπαθούν και τα πετυχαίνουν. Μετά από 4 χρόνια συζητάμε αν έχει γίνει κάτι. Και είναι άνθρωποι που τα παιδεύουν. Φαντάζομαι τα παιδεύαν δηλαδή. Εντάξει, έχετε δίκιο σε κάποια σημεία. Εγώ θέλω τα πράγματα να γίνουν και να γίνουν γρήγορα. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν γίνονται όλα. Μετά από 4 χρόνια να συζητάμε αν θα ψηφιακοποιήσουμε τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της Ελλάδας, δηλαδή. Ακόμα και η ψηφιοποίηση αυτών των
βιβλίων, αυτών των περγαμηνών, γιατί υπάρχουν και περγαμηνές μέσα από αυτά που θυμάμαι, είναι δύσκολο πράγμα. Είναι λεπτή διαδικασία. Αλλά να ξεκινήσει κάτι, να ξεκινήσει ένα τρουρουρ. Είμαι σίγουρος. Και στο διαδίκτυο κατευθείαν. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Α, δεν γίνεται έτσι. Θέλουμε μια άλλη διαδικασία. Ναι, γιατί αυτά είναι κοιμήλια, είναι διάστητα. Ναι. Συνέχισε να μου λες, να μου βάζεις προβλήματα. Θα συνεχίσω να σου λέω ότι τα προβλήματα όλα σήμερα με την τεχνολογία ξεπερνιούνται. Εάν θέλουμε. Αν δεν θέλουμε, 10 μέρες, πώς λέει η γιαγιά μου, ξέρεις, έλεγε. Όποιος θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. Το λέει η δικιά μου γιαγιά, αλλά... Εγώ ξέρω το Πανεπιστήμιο του Σικάγο κάθε τόσο βγάζει πάπυρο από την Αίγυπτο που έχουν κλέψει το δεκαετία του 30, το σκανάρι και το βγάζει απευθείας στο διαδίκτυο. Εκείνη την ώρα το βλέπεις. Και από κάτω έχει φόρουμ. Χωρίς να πάω να δικαιολογήσω. Και λένε όλοι τι πιστεύουν ότι είναι. Ξέροντας το πόσο πάπυρο. Λεπτές διαδικασίες. 2 εκατοστά και 3 εκατοστά σπάραγμα. Πόσο λεπτές διαδικασίες είναι αυτές. Χρειάζονται προσοχή, χρειάζονται μεθοδικότητα. Το λέω τον Νίκο. Ναι, το καταλαβαίνω. Ούτε δικαιολογώ εγώ. Γνωρίζω τους ανθρώπους. Όποιος θέλει, παίρνει το σκάνερ, πάει και εγκαθίσταται εκεί. Βάζει και ένα κρεβάτι. Ειδικά σε τέτοια δύσκολα εγχειρήματα. Γιατί τώρα μιλάμε για υλικά που είναι κλεισμένα μέσα σε μοναστήρια για αιώνες. Τι δεν έχει τεχνολογία σήμερα να το ξεπεράσει αυτό που μου λες. Δεν είμαστε το 1960. Θέλει διαδικασίες. Δεν είπα εγώ ότι δεν θέλει διαδικασίες. Ακόμα και μια καλλιέργεια ούρων χρειάζεται συγκεκριμένο χρόνο. Ακόμα και μια απλή καλλιέργεια χρειάζεται χρόνο. Και είδες αυτά χρειάζεται πόση χρόνο. Ώρα χρονοτριβούμε ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε πρακτικοί και να αρχίσαμε να σκανάρουμε. 4 χρόνια. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Είναι συγκεκριμένες μέθοδοι που πρέπει να ακολουθηθούν πάνω σε πάπυρους και σε τέτοια υλικά. Αλλά μπορούν να ξεκινήσουν. Φτάνοντας λοιπόν. Ανέφερα αυτή τη βιβλιοθήκη, φαντάζομαι... η οποία είναι πολύ πλούσια. Τι αρχαία κείμενα δεν ξέρουμε θα... ακόμα, δεν έχουν μελετηθεί όλα αυτά. Μπορεί στο μέλλον να μάθουμε πράγματα και να βρούμε πράγματα που σήμερα μας είναι παντελώς άγνωστα. Εάν θέλουμε. Εάν θα δοθούν στην δημοσιότητα, θα έχουν φωστήρες. Πρόσβαση. Δεν ναι, εντάξει. Εδώ θα είμαστε, θα κάνουμε μετά από 40 χρόνια, το ίδιο θα λέμε. Και εγώ μην... δεν θα είμαι, δεν ξέρω για εσά. Δεν μου λες, και αυτή είναι μόνο αντρική, έτσι, δεν πάνε οι γυναίκες. Ναι. Την ημέρα που γιορτάζει, την παραμονή της ημέρας που γιορτάζει ο Άγιος Ιγνάτιος, άντε τους επιτρέπουν και αυτοί. Στον προάβλιο χώρο αφήνουν τις γυναίκες. Απ' έξω. Είναι ανδρόμενοι, ναι. Είπαμε, είναι λίγο πιο κάτω από το Άγιο Όρος. Μάλιστα. Η σημασία και το μέγεθος βιβλιοθήκης. Ναι. Τι είχε εκεί πέρα και έγινε το μοναστήρι. Τα μοναστήρια δεν φυτρώνουν. Ήταν είναι λιμόνας. Μια γούβα εκεί πέρα, γούπατο. Είναι λιμόνας. Δηλαδή ένα λιβάδι. Δεν πάει να χτίσει άλλο μοναστήρι πάνω σε ένα λιβάδι τώρα χωρίς να καταπατήσει κάτι, χωρίς να καταπλακώσει κάτι. Όχι, όχι, όχι. Είναι στην αρχή ενός λιβαδιού, στις παρυφές. Ξέρω που είναι του το γούπατο αυτό το πράγμα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι ήταν από κάτω λέω. Δεν ξέρουμε. Αρχαιολογικά ευρήματα, τίποτα, δεν ξέρουμε. Δεν είναι και στην περιοχή. Τι θα μπορούσε να ήταν εκεί πέρα. Θα σας πω ψέματα και εγώ δεν το συνηθίζω. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν από τον Ορφέα, τι έχουμε από τον Ορφέα στην Λέσβο, δηλαδή τι άλλο έχουμε. Η κιθάρα του, η λύρα του, τι έγινε στη Μυτιλίνη. Ούτε αυτό είναι γνωστό. Πιθανά αυτός ο μύθος να είναι μύθος που μπορεί να έγραψε ή να συνέταξε ή να σκέφτηκε ή να φαντασιώθηκε ο Τέρπανδρος. Ο Τέρπανδρος. Για να δηλώσει την καταγωγή του. Για να δηλώσει και την καταγωγή του. Εγώ έχω την κιθάρα του Ορφέα. Ο Τέρπανδρος, πέρα από σπουδαίος μουσικός, ο οποίος τεράστιος μουσικός. Ήταν ο χιώτης της αρχαίας Ελλάδος. Πρόσθεσε χορδές στην κιθάρα. Έτσι ήταν ο χιώτης της αρχαίας Ελλάδος. Όπως το λέτε. Για φαντάσου, και βραβεύτηκε να γίνει μια πόσες ωραία... φορές σε διαγωνισμό. Για φαντάσου να γίνει τώρα μια ωραία συναυλία, τώρα τι μου ήρθε να τη λέω τώρα, με τραγούδια του Χιώτη και με αρχαίες μελωδίες του Τέρπανδρου. Χιώτης και Τέρπανδρος στην... Να τις είχαμε. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά και συγκροτήματα που προσπαθούν. Εντάξει, θα προσεγγίσεις. Δεν μας έχει σωθεί ακόμα κάποιο αρχαίο καστοφωνάκι. Ή δεν γνωρίζουμε, ας πούμε, σήμερα. Τις κλίμακες. Ναι. Κάνουμε όμως προσπάθειες και μουσικές εκδηλώσεις. Mm-hmm. Πάλι θα αναφερθώ στον κύριο Τριανταφυλλίδη, αλλά και στην πρώην πρόεδρο της κοινότητας του Καλοχωρίου, τη Δέσποινα, τη Μαγιά και φίλη και γειτόνισσά μου, και στο σημερινό, το Γιάννη το Χατζηλία.
Έχουμε κάνει μουσικές εκδηλώσεις αρκετά χρόνια. Για και στο Κάστρο Κάδο. Μουσικές εκδηλώσεις, ποιος θα πει. Και στο Κάστρο Κάδο. Μουσικονής είναι. Και φέτος έγινε κάτι το πρωτότυπο, έξω ακριβώς. Δεν ξέρω αν είχατε έρθει τότε στη Λέσβο, νομίζω ότι δεν είχατε έρθει. Μετέπειτα πρέπει να κατεβήκατε εσείς. Έγινε κάτι πάρα πολύ όμορφο, πρωτότυπο, δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει στη Λέσβο, τουλάχιστον στην περιοχή τη δικιά μας. Ίσως να έχει γίνει στα μέσα κάτι παραπλήσιο. Πάλι υπό την αιγίδα του κυρίου Τρανταφυλλίδη και του Υπουργείου Πολιτισμού, μια συναυλία πολύ όμορφη, πρωτότυπη. Με πείτε μου τι φαντάζεστε, σαν τραγούδια. Τι μπορώ να φανταστώ. Ελληνικά είχε, αλλά πώς, είσαστε μουσικός εσείς, ναι. Είσαστε συνθέτης, ναι. Ξέρετε. Ναι. Για πείτε, κάνω κι εγώ λίγα εκτός το... Νέο κύμα, ρεμπέτικο, μικρασιάτικο, βυζαντινή μουσική. Κάτι πιο ευρωπαϊκό. Πιο ευρωπαϊκό. Ναι. Τι. Κάτι πιο πρόσφατο, ευρωπαϊκό. Ροκ δεν ήτανε, πάντως pop δεν ήτανε. Blues. Ούτε. Ούτε. Άρα. Τι μας μένει. Πολλά μας μένει, αλλά πιο σπάνε. Με πιάνο. Σας βοηθάω όσο πάρω πάνω μπορώ. Τραγούδια της οπεράς. Ακριβώς. Mm-hmm. Με τρεις μουσικούς εξαιρετικούς, δεν θα τους ονομάσω, υπάρχουν όλα αυτά αναρτημένα και από εμάς και στο site της κοινότητας και του Υπουργείου. Ήταν εκπληκτική βραδιά. Μίλησαν ένα ολόκληρο χωριό, όχι ένα χωριό, όλα τα χωριά της περιοχής, γιατί παραβρέθηκε πάρα πολλοί κόσμος, κάτι ανέλπιστο. Έστω και για να το δούνε, αλλά ήρθανε, ακούσανε, τους εντυπωσίασε, τους άρεσε. Mm-hmm. Από ό,τι μπόρεσα να συμπεραίνω μετά από τις συζητήσεις, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς. Μπορεί εσείς και εγώ να έχουμε τύχει, να έχουμε πάει. Να έχουμε ακούσει, ξέρω εγώ, να έχουμε δει. Ναι, αλλά για αυτούς δεν το έχουν ακούσει, αλλά τους εντυπωσίασε και τους άρεσε. Οπότε... Δείχνει τη μουσική παιδεία όμως, το μουσικό υπόβαθρο του λαού αυτού. Το δείχνει. Ναι, το έχει. Γίνονται πολλά μουσικά δρόμενα στη Λέσβο. Και πολλά νέα παιδιά στη Λέσβο ασχολούνται με τη μουσική. Και εντυπωσιακά καλή και μουσική. Και μουσικά σχολεία και τέτοια. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Τελειώσαμε την Άντισσα. Ποτέ δεν τελειώνουμε. Εντάξει. Νομίσματα. Πολλά. Πού, στην περιοχή ή από αλλού. Αν εννοείται αν παραμένουν στην περιοχή. Όχι, πού βρέθηκαν. Βρέθηκαν στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή όμως θα ξέρουμε ότι βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές. Έχουμε δυσκολία με αυτά τα νομίσματα. Και να ιδιωτικές ιδιωτικές λεσβίες. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Μακάρι να υπήρχαν. Και σίγουρα θα υπάρχουν, αλλά δεν είναι τόσο γνωστά των λεσβίων όσο άλλα που είναι και σπάνια. Και αυτά πορολούνται σε διάφορες δημοπρασίες, ανήκουν σε ιδιώτες και υπάρχουν δυσκολίες ως προς την οικειοποίηση ή έστω και ανατύπωση. Ακόμα και να θέλαμε να φτιάξουμε κάτι διαφημιστικό και να πούμε αυτό το νόμισμα είναι από τη Λέσβο, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θέλουμε άδειες από αυτούς, γιατί αν έχουμε ένα νόμισμα και είναι στην κατοχή τους, ναι. Υπάρχει θέμα. Για σένα. Για μένα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εντάξει, ουμπλέξεις. Ναι, τι μπλέξεις. Να πάμε να αποδείξουμε ποιος είναι ο κλέφτης, ο μεγαλύτερος κλέφτης. Και ποιος κάνει το μεγαλύτερο αδίκημα. Σε αυτό έχει ένα δικαστήριο δίκιο, αλλά δεν και να πω, ο αρχαιοκάπηλος είναι ο πιο δυνατός. Ποια παρανομία είναι πιο δυνατή. Εγώ που φωτογράφησα ένα νόμισμα που έχει στην κατοχή του άλλου ή ο άλλος που το κατέχει ενώ δεν θα πρέπει να το κατέχει. Και όμως μπορεί να σας ζητήσει διάφορα από ρόιαλτις. Να μου ζητήσει. Έχω καλάβεις παρά το μη έχω. Εντάξει. Τι να κάνω. Σωστά. Ναι, υπάρχουν. Τι θα ζητήσει. Υπάρχουν τέτοια. Συγγνώμη, κατέχω ένα νόμισμα παράνομα, αλλά. Θέλετε να διαφωνήσω, μέσα δεν μπορώ να διαφωνήσω. Δεν μπορώ, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ. Μιλάω για τον Νίκο τώρα, έτσι εγώ μιλάω στον αέρα. Απλά δεν μπορώ να πω κι εγώ το ίδιο πράγμα λόγω θέσεως. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως και είναι εντυπωσιακό, είναι ότι μνημονεύεται. Τι έχουν πάνω τα νόμιμα, τα θέματα τους και είναι. Πέρα από τα νομίσματα έχουν δύο πλευρές. Συνήθως στην πρώτη προστινή πλευρά έχουν το πρόσωπο κάποιου ήρωα, κάποιου ηγέτη, κάποιου ζώου, κάτι έχουν μπροστά. Και έτσι αυτά τα νομίσματα, μια σειρά νομισμάτων,
που έχω τουλάχιστον μπορέσει να μαζέψω εγώ και υπάρχουν. Και υπάρχει και ένας πάρα πολύ ικανός και μεγάλος γνώστης ως προς τις νομισματικές συλλογές και όχι μόνο, φίλος και γιατρός, ο Σάββας Κοφόπουλος, ο οποίος πιστεύω ότι είναι ένας από τους λίγους στην Ελλάδα που γνωρίζει τόσο καλά τα νομίσματα, συμφωνεί ότι αυτό που παρουσιάζεται στην πίσω όψη των νομισμάτων πιθανά να ήταν και το σύμβολο της πόλης της Άντισσας και αυτό είναι το ρόπαλο του Ηρακλέους. Μάλιστα. Κάτι το οποίο αναγράφει και ο Κοντής. Τώρα ο Ηρακλής πώς συνδέεται με την Λέσβο και την Άντισσα? Ο Ηρακλής λατρευόταν στη Λέσβο. Ναι. Σε πάρα πολλά μέρη. Ναι. Με την Άντισσα? Με την Άντισσα δεν το γνωρίζουμε, αλλά για να υπάρχουν τουλάχιστον 5 συλλογές νομισμάτων, νομίσματα δηλαδή, που στο πίσω μέρος τους να έχουν το ρόπαλο του Ηρακλέως, από αγριελιά, ξέρετε, mm-hmm. αυτό που δείχνει με... Mm-hmm. Πάει να πει ότι ήταν το σύμβολο, τουλάχιστον για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μπορεί μεγάλη. Ίσως να ήθελε και να καταδείξει με αυτό η Άντισσα, ότι είναι το πιο ισχυρότερο τη δύναμη, κράτος. Κάτι. Ναι, έχω να το δείξει. Σημειολογικά δεν μπορούμε να δώσουμε με τόσα λίγα στοιχεία. Εκτός και αν κάποιοι από τους ναούς που κατάχωσε η κυρία εκεί πέρα... Αν τους βρήκε, γιατί δεν ξέρω. Ή έτσι, ξέρεις τώρα τι λέω, η Βρετανίδα, το είναι του Ηρακλή, κάποιος ναός. Ούτε αυτό το γνωρίζω. Ούτε αυτό το γνωρίζω. Πιθανά να μπορέσουν σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Και δεν θα μάθουμε ποτέ όσο είναι καταχωμένα όλα αυτά τα πράγματα, καταλάβες. Είναι και δική μου απορία. Για ποιο λόγο να ξανά έκανε μία τομή, μία αρχαιολόγος. Φαντάζομαι ότι είχε πάρει άδειες. Γιατί το κλείσε. Τα πεπραγμένα το... της ναι. ήτανε καταχωρημένα, τα γνωρίζουμε. Φαίνονται τα σχήματα που έχει φτιάξει η ίδια. Γιατί το κατάχωσε. Γιατί το ξανακατάχωσε. Θα σου πω εγώ. Όταν θα ξαναπροστατεύσει. Όχι. Όταν θα ξανάρθουμε εμείς οι Βρετανοί στα πράγματα, γιατί έτσι το πήγαινε η Βρετανία, τότε θα τα βγάλουμε και θα εκμεταλλευτούμε. Θα δικά μας τούτα εδώ. Εσύ είπες, όχι εγώ. Όχι, γιατί μετά το 45 που φύγαν τα Γερμανάκια, θέλουν να δοθούν τα Αγγλάκια. Έτσι, και μετά θα το κάνουμε εμείς το. Δεν του έκατσε. Έτσι, όπως θέλανε να κάνουν εξάπλη την Κύπρο, την Κρήτη, μετά δεν του έκατσε, πήγανε στην Κύπρο. Θέλαμε να θυμόμαστε τα Δεκεμβριανά, όλοι τα ξέρουμε. Είμαι και εμείς σαν Έλληνες που έχουμε παραδώσει, έχουμε πουλήσει, έχουμε μπορέσει να φυγαδεύσουμε αρχαία μας κοιμήλια στο εξωτερικό, αλλά σίγουρα δεν έχουν βάλει το χέρι τους και όσοι έχουν έρθει και έχουν κάνει παράνομες ανασκαφές. Δεν θα διαφωνήσω. Έχω μαλώσει. Ναι. Κλείνοντας, θα σας το πω, βρέθηκα σε νεαρή ηλικία, σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, μέσα στο ίδιο μου το χωριό, βρισκόμενος αντιμέτωπος με το μεγαλύτερο μέρος των συγχωριανών μου, για τον απλούστατο λόγο ότι 96 ήταν να πατώμε, υπάρχουν τα στοιχεία, απλά θέλω κάποια πράγματα να μην τα θυμάμαι. Σε μία βόλτα μου στην αρχαία Άντισσα, στην παραλία όπου πάμε και κάνουμε μπάνιο, με μία γνωστή μου, αρχαιολόγο, βρέθηκε μπροστά μου μία ανασκαφή. Δεν ήξερα από ποιον ήταν. Το κτήμα ήξερα ποιον ήταν και ήξερα για ποιος το νίκιαζε. Δεν το είχαν αντιληφθεί οι άνθρωποι. Φτιάχνανε αυτό που λέμε στη Λέσβο γκιόλι. Το γκιόλι είναι μία δεξαμενή στη γη. Κύλων. Ένα κύλων ακριβώς για να μαζεύει βρόχινα νερά ή νερά από ένα πηγάδι. Mm-hmm. Για να μπορούν να πηγαίνουν να πίνουν τα ζώα. Τα αιγοπρόβατα. Τα αιγούρια ή οτιδήποτε άλλο έχουν. Παρατήρησα, το έχω αυτό το ελάττωμα, κάτι το οποίο δεν καθόταν καλά στο χώμα έτσι όπως ήταν σκαμμένο. Δεν το είχαν δει οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, εμείς στο Πολυλογό ήταν τμήματα τάφων, τερακότα, επιχρησμένοι, πολλές οι διεργασίες τότε, κατάφερα μέσω κάποιων γνωριμιών, ειδοποίησα τις αρχές, ειδοποίησα την εφορία αρχαιοτήτων, την Έψιλον τότε, προϊσταμένη ήταν η Αγλαία Ιερχοντίδου, η οποία πρόσφατα μας άφησε, και ξεκινήσαν τις ανασκαφές. Οι ανασκαφές ξεκινήσαν τον Οκτώβριο του 1996
Είχα ενημερώσει και μία πάλι γνωστή μου, πάλι αρχαιολόγο, τη Μάγια Τικόβη, αλλά πίστευα ότι έπρεπε να έρθουν άμεσα. Για να το πετύχω αυτό, μέσω του τότε Υπουργού Αιγαίου, του Αντώνη του Κοτσακά, κατάφερα να επισπεύσω αυτές τις διαδικασίες και να έρθουν να τα ανασύρουν. Τελικά, τότε βρέθηκαν 8 τάφοι στρατιωτικών σε τερακότα με τα κτερίσματά τους. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό από τότε και σήμερα. Βέβαια έχουν μείνει κάποια κομμάτια τα οποία δεν τα ανέσυραν ή δεν έφτιαξαν κάποιο σκέπαστρο για να τα προφυλάσσουν, σπασμένα, ενώ οι τάφοι αυτοί δεν ήταν τότε σπασμένοι ή διαλυμένοι. Μεταφέρθηκαν τα περισσότερα κομμάτια στην πρωτεύουσα, στη Μυτιλήνη. Από αυτά που γνωρίζω και από αυτά που έχω μάθει, υπάρχουν στις αποθήκες των μουσείων και ευελπιστώ στα επόμενα χρόνια που θα λειτουργήσει να έρθουν, το μουσείο να πίσω στο σκαλοχώρι της αρχαίας Άντισσας, να έρθουν. Μιλάμε για εξάρτηση, μιλάμε για. Μιλάμε πολεμική, για κτερίσματα τα οποία είναι καταγεγραμμένα από την τότε έφορο αρχαιοτήτων. Μάλιστα, που θα είναι πάρα. Και δεν εκτίθεται νομίζω. Και δεν εκτίθεται. Αυτή τη στιγμή σε κάποιο από τα μουσεία δεν. Κάτι, οπότε από την αποθήκη θα βγουν και σε προθήκη θα μπουν. Για αυτόν τον λόγο παλέψαμε να γίνει το μουσείο. Και από ό,τι ξέρουμε θα γίνει το μουσείο. Προσχέδιά του παρουσιάστηκαν φέτος στη συναυλία που έγινε έξω από το. Τι, ναι, το ξέρω. Τι άλλο κάνετε εκεί στο σκαλοχώρι εκεί πέρα, πώς περνάει η μέρα, η ώρα, παραδοσιακά πανηγύρια, ναι, επαγγέλματα. Επαγγέλματα όχι, ναι. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο επάγγελμα. Από πανηγύρια, ναι, βέβαια υπάρχει. Τον Ιούλιο γίνεται το πανηγύρι του Αγίου Ηλιά που. Σε ένα ιδιαίτερο σημείο και ένα ιδιαίτερο σημείο. Και αυτό νομίζω που ήταν, είναι και αρχαιολογικός χώρος. Είναι αρχαιολογικός χώρος και φρικτορία και υπάρχουν οικιστικά υπολείμματα πάνω τα οποία δεν έχουν ανασκαφεί για να βγάλουμε συμπέρασμα το τι ακριβώς ήταν. Ναι, υπάρχουν. Γίνεται λοιπόν αυτό το πανηγύρι, ένα ωραίο πανηγύρι κάθε Ιούλιο, νομίζω στις 17, αν δεν είμαι και πολύ σίγουρος με αυτά, 20 κάπου. 20 είναι. 20 είναι, αλλά εγώ δεν τα πάω ιδιαίτερα καλά. Φέρνει πάρα πολύ κόσμο από όλο το νησί. Και τι κάνουν, χορεύουν εκεί πέρα και τέτοια πράγματα. Με τα άλογα, εκεί πέρα πάνω. Στον πλάτανο. Όχι, ανεβαίνουν όλοι μαζί με την εικόνα, ναι, μέχρι πάνω το ξοκλήσι του Αγίου Ηλιά. Κατεβαίνουν, υπάρχει χωματόδρομος, μπορούν και πηγαίνουν. Ανεβαίνουν και σε κάτι τέτοια πράγματα. Ναι. Μου κάνει εντύπωση κάτι γιαγιάδες που όλο το χρόνο δεν μπορούν να περπατήσουν. Και εκεί πάνε πρώτες. Ναι, και εκεί είναι πρώτες. Δηλαδή σου λένε, βγαίνεις αγορά, έχουν πέταξει τα σκουπίδια 1,5 μέτρο από το σπίτι, δεν μπορώ να περπατήσω. Και όταν γίνονται τέτοια πράγματα, τη βλέπεις τη γιαγιά σφαίρα. Έχετε κι εσείς, ναι. Πρώτη, δηλαδή ανεβαίνεις αγροτικό. Δεν πειράει πάνω να πάει στον Άγιο. Αυτό είναι το. Εντάξει, κάνουν και άλλα τέτοια μικρά βέβαια, πολύ μικρά. Αυτό είναι μεγάλο, είναι ωραίο, έρχονται από όλο το νησί. Φέρνουν τα άλογα τους, τα επιδεικνύουν. Στολισμένα και στολισμένα, ναι. Όχι, είναι μια ωραία εκδήλωση που έχει αναβιώσει τα τελευταία 10 περίπου χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί πρέπει. Από φαγητά τι έχετε εκεί, άμα έρθει κανείς στο καλοχώρι. Ένα τοπικό φαγητό που γίνεται στα πανηγύρια και το βλέπουμε σε όλα τα πανηγύρια, είτε αυτό το ονομάζουμε της Παναγίας στην Πέτρα, είτε το ονομάζουμε του Αγίου Ηλιά στο καλοχώρι, είναι το κισκέκ. Δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει. Ναι, αλλά πες μας τι είναι. Μέσα σε μεγάλα καζάνια, μεγάλες χύτρες, βράζουν από βραδύς κρέας, σιτάρι, τα αναμειγνύουν, με ρωτήστε παραπάνω, εγώ μελέτα δεν ξέρω να κάνω. Ναι. Και είναι το φαγητό που έχουν στο πανηγύρι το βράδυ στη διασκέδαση. Γιατί είναι τόσο νόστιμο αυτά τα φαγητά, ενώ είναι μεγάλα, σε μεγάλα καζάνια, σε μεγάλες ποσότητες, δηλαδή ψιλοχάλια θα πρέπει να είναι κανονικά. Θέλω να με πάτε σε άλλη ερώτηση γιατί δεν ξέρω. Θέλω να σου πω, ξέρεις, γενικά στα πανηγύρια πας και λες, πω ρε παιδί μου, τι ωραίο είναι αυτό που φάγα. Υπό άλλες συνθήκες, αν στο σερβίρε σε μια ταβέρνα κάποιος αυτό, θα λέγες, τι είναι αυτό που μου. Ξέρετε ποιο είναι αυτό που έχω παρατηρήσει, ότι υπάρχουν ειδικοί τεχνίτες που τα μαγειρεύουν. Δεν είναι κάτι που το κάνουμε εγώ και εσείς ή μπορούμε να το κάνουμε. Όπως και να το κάνεις. Α, καζάνι μετά, να κάνω με την κουτάλα. Πόσο γνωστό. Τουλάχιστον εγώ
Έχω δοκιμάσει πολλά μέρη. Απλώς παίρνει μέσα την ενέργεια όλων αυτών των ανθρώπων που χαίρονται. Μπορεί. Είναι ένα μπορεί, χαρούμενο φαγητό. Μπορεί, αλλά αν το έκανα εγώ δεν θα ήταν. Δεν θα ήταν καλό. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Και έτσι βάλαμε τον κόσμο τουλάχιστον μια διαδικασία. Αν θα πάει στη Λέσβο να περάσει να δει που είναι η Άντισσα, ή να... και μόνο που μπήκε στο χάρτη τώρα και έψαχνα να δει που είναι αυτά όλα που μας λένε όλοι αυτοί τώρα, ρε παιδί μου, είναι μεγάλο κέρδος για το νησί, την ιστορία και φυσικά. Να πάει ο κόσμος να επισκεφτεί τη Λέσβο. Και όντως και από τώρα αλλά και στα επόμενα χρόνια η αρχαία Άντισσα θα είναι ένα από τα μέρη που πρέπει να επισκεφτεί, που θα πρέπει να δει. Ωραία, και το βόρειο μας το Αιγαίο μην το αφήνετε έτσι, είναι όλο πανέμορφο, όλα τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου είναι πανέμορφα. Ποιο κομμάτι του Αιγαίου δεν είναι πανέμορφο, και του Ιωνίου και του Κρητικού Πελάγους και του... Λοιπόν, τέλος πάντων όλη η Ελλάδα είναι πανέμορφη. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να προσέγετε, γιατί υπάρχουν μερικοί που είναι αρχαιολόγοι περίεργοι και Βρετανοί και τον και τ' άλλο, και έρχονται εδώ πέρα τάχα ως αρχαιολόγοι και τα παίρνουν για το Βρετανικό Μουσείο. Γεια σας.